Καλησπέρα στο ακροατήριο του Λίμπερο. Καλησπέρα και στους όμορους νομούς. Ποιοι είναι όμοροι νομοί? Χαλκιδική, Σέρες. Σε έφερα ρε στο στούντιο, ξέρεις ποιοι είναι οι όμοροι νομοί? Μα δεν ξέρω, δεν με ξέρω. Ωραία, ξεκινήσαμε. Η διπλανή ρε, εσύ αυτοί που συνορεύουν με τον νομό Θεσσαλονίκης. Ποιοι είναι? Άσε στη γεωγραφία και εγώ είμαι Σέρες, Χαλκιδική. Σέρες, ξέρω, δεν είναι Κυλκής, δεν είναι. Πω, ξεφτύλα και δύο. Ροδόπης. Πω, ρε, ζήλια. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε όλο τον κόσμο. Στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Ζάχος Ντρούλινγκ πίσω από το μικρόφωνο. Όχι, ο Τάσος Τρέγιας. Επαναλαμβάνω, αυτές τις δύο προηγούμενες Πέμπτες. Αυτή νομίζω και την επόμενη. Πρέπει να είναι η τελευταία. Αν δεν ενθυμούμε καλώς. Φτιάχνει τα δόντια του το παλικάρι μας, οπότε σήμερα 8 η ώρα έχει ραντεβού. Πες βάζει μασέλα τώρα, φτιάχνει τα δόντια του. Καλά κάνει, πραγματικά πολλή δουλειά. Θα στάξει και, μπαγκέρι αρκετό. Τα δόντια είναι πολύ δάπανο. Μένα μου λες. Γιατί τι έκανες εσύ? Δεν έχω καθόλου. Για να δω. Γεωργίου, είσαι λίγο Γεωργίου. Λοιπόν, από ότι δίπλα μου έχω τον γνωστό στο κοινό του Λίμπερο φυσικά, Άκη Θεοδόρου, καθότι πόσα χρόνια ήσουν εδώ, Άκη? 6 θα πω 6 σίγουρα. Πες 6-8. 6 θα πω. Παραπάνω. 6 χρόνια στο Λίμπερο ο Άκης Θεοδόρου, γνωστός και παλαιότερα από τα αθλητικά νέα. Και πού αλλού ήσουν, άρεσε? Τώρα μου αρχίσω σε μουσικά ραδιόφωνα, αθλητικά θεσμό. Τα πάντα, ραδιόφωνα. Έχω πέρασει και από τον Αρένα. Mm-hmm. Ένα διάστημα, εντάξει, mm-hmm. από εδώ, όπως είπα, αθλητικά νέα, από πουθενά άλλο. Δεν έχω πάει, τα υπόλοιπα τα έχω αφήσει. Τώρα είσαι στο. Τώρα? Στον Λίμπερο 107,4. Okay, τώρα που κάνω εκπομπές εννοείς. Το έριξε ένα φίλε, ναι, εντάξει. Τώρα που είσαι. Rock Radio 104 και 7. Εκεί πέρα. Κάθε Σαββατοκύριακο, 9 με 11 το βράδυ, ναι. μαζί με την Μαρία τη Θρασιά. Ναι. Έχουμε το 9-11, μια υπέροχη εκπομπή με την κοπέλα αυτή. Και παίζουμε μουσική και λέμε. Πάντα αυτό που προσέχω, γιατί. Mm-hmm. Να πω ότι με τον Άκη το Θεοδόρου είμαστε, μεγαλώσαμε μαζί. Ναι. Παιδιά. Από παιδιά, από το δημοτικό, και ότι ήμασταν στο ίδιο θρανείο, έτσι. Ίδιο θρανείο, ίδιες αποβολές, ίδια αστεία. Για να καταλάβει ο κόσμος, ήμασταν αυτοί, όχι κάναμε φασαρία. Που την πληρώνουν. Ναι, που την πληρώνουν γενικά, ό,τι και να γίνει θα την πληρώνουν αυτοί, και ήταν αυτοί οι χωρατατζίδες, ας το πούμε, έτσι, της τάξης. Δεν υπήρχαν οι δύο πάντα. Την πληρώνουμε ευχαρίστως, δεν μας νοιάζε. Περάστε έξω, εντάξει, τι κάνουμε. Θεοδόρου Γρηγοριάδης, έξω. Θεοδόρου Γρηγοριάδης, στο δίδυμο. Τι να κάνουμε. Τώρα, βέβαια, κάποιος, τώρα με αυτό που λέω, θα πει, καλά, εσύ ζάχο, δηλαδή σου ζυζάνιο, ας πούμε, μικρό. Ήμουνα. Παρότι είχες μικρό δέμας. Ναι. Έτσι, το πιάσες το δέμα, έλεξε. Είμαι ομορφωμένος. Παρότι μικρός το ήσουν, είναι ένας αδυνατούλης μικρός. Και τώρα αδύνατος είμαι. Ναι, θέλω να σου πω όμως ψήλωσες. Ψήλωσα, ναι. Ψήλωσες, δεν το συζητάμε. Μικρός δεν ήμουν. Ναι. Ξέρεις πως ψήλωσα. Τώρα περνάς 1,85 είσαι. 1,85, 1,86 είμαι. Και αν είχες και χωρίς τα τώρα μαλλιά, θες 1,88. Ναι. Ναι. Μπράβο, μα την είπες κιόλας. Όχι, εγώ σου λέω ότι φερόμουν να πάω για πιο ψηλός, αλλά εγώ ήμουν κοντός και είμαι ξαπλωμένος πιο ψηλός. Ναι, αυτό ξέρεις γιατί έγινε. Ένα καλοκαίρι ολόκληρο, όταν μιλάμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, νομίζω και άλλη φορά το έχω πει, μπάσκετ. Στην Πρόνοια. Μπάσκετ στην Πρόνοια. Και μπάσκετ. Ναι, ρε φίλε. Ναι. Πινκ πονκ. Εκεί στον Άι Νικόλα και πάρε μάτι στο ΒΑΟ. Με σάρπι. Ναι, πού. Και πάρε μάτι στο ΒΑΟ. Εκεί που παίζουν όλα τα κορίτσια. Σωστά. Να τα λέμε και αυτά. Τώρα μην τρεπούμε. Θυμάστε. Λοιπόν, άρα με τον κύριο Θεοδόρο εδώ, γνωστή από πολλά χρόνια πριν, από μικρή. Και με τον Άρη, ας πούμε, λογικά. Αυτή η αρρώστια δεν έφυγε. Συνοδοιπόροι, γι' αυτό τον κάλεσε εδώ πέρα. Καλά, ο Άκης είναι ακόμη σε DJ, έτσι, γιατί εγώ τα παράτησα. Ναι, παίζουμε μουσική, αλλά πλέον επιλεκτικά. Και... Επιλεκτικά. Όχι πολλά. Εντάξει, δηλαδή οι προτάσεις υπάρχουν ακόμη. Οπότε... Ναι, προτάσεις υπάρχουν. Εντάξει, να σε κάνουμε και promotion λίγο, ρε παιδί. Να μου κάνεις, βέβαια. Και λίγο promotion, εντάξει, 10%. Όποιος θέλει, παιδιά, να παίξει μουσική και να κλείσει το μαγαζί του, μπορεί να με πάρει. Βέβαια, λίγο, εντάξει, έχουμε χρόνο. Εξάλλου είναι και εβδομάδα η οποία δεν έχει αγωνιστική δράση, ναι, παίζει η εθνική. Οπότε μπορούμε να πούμε έτσι και 2-3 διαφορετικά πραγματάκια, δεν είναι κακό. Εθνική όμως με δύο αθλητές του Άρη πλέον. Με δύο αθλητές του Άρη. Πόσο θα καιρό είχε να συμβεί αυτό. Θα πούμε, γιατί το ένα σέρνει ένα σχόλιο που θέλω να κάνω. Mm-hmm. Το ένα πάει στο άλλο, γιατί από χθες αρκετά ονόματα παικτών του Άρη ακούγονται, γράφονται. Μπορεί να είναι και ράδιο Αρβίλα, βέβαια, εντάξει. Αλλά γενικά ο Άρης έχει φτιάξει μια ομάδα με κάποιους
πολύ καλούς παίκτες, αρκετοί από αυτούς έχουν μπει στο στόχαστρο, λογικό ως ένα σημείο. Εμείς θα σχολιάσουμε, εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω τι θα κάνεις εσύ. Ναι, θα σχολιάσουμε το σχολείο σου. Ναι, θα κάνουμε ένα σχόλιο από αυτό. Ήθελα να σου πω τώρα γενικά για το DJ Leaky. Mm-hmm. Εντάξει, είναι μια ερώτηση, γιατί και εγώ 14,5 χρόνια... Ρώτηναμε. Ναι. Πλέον νομίζω, καλά, εντάξει, εύκολο είναι αυτό το σχόλιο, πλέον νομίζω ότι ο καθένας είναι, δηλαδή, είναι ένας ενδυνάμει DJ, δηλαδή παίρνει έναν υπολογιστή, φορτώνει από φίλους γνωστούς 5-10.000 τραγούδια και παίζει μουσική. Βέβαια, το παίζει μουσική είναι λίγο διαφορετικό από έναν 20χρονο, από έναν 30χρονο, από έναν 40χρονο, μην πω και από έναν 50χρονο. Η λέξη DJ, Ζάχο, δεν έχει καμία σχέση με τη λέξη DJ όπως ξεκίνησε για να αναφέρεται από παλιά. Disc jockey είναι ο δισκοθέτης, αυτός που έβαζε δίσκους, έτσι, εκεί δίσκους. Ξεκίνησε το όλο σωστά, θέμα. Σωστό είναι. Αυτό ετυμολογικά το λες. Μπορεί να έχει κρατηθεί η λέξη, αλλά mm-hmm. πλέον έχουν αλλάξει τα δεδομένα, γιατί πλέον, όπως είπες, βάζει κάποια δεδομένα μέσα στην υπολογιστή, τραγούδια κατά κύριο λόγο. Πλέον δεν χρειάζονται και αυτά τα κοντρόλερ, γιατί με κάρτες ήχου, με έναν υπολογιστή, ένα λάπτο παίρνει μαζί σου και κάνει τη δουλειά σου, δεν το απαιτούν τα μαγαζιά. Δηλαδή, ακόμη και η μπιταριστή αλλαγή γίνεται, ξέρω εγώ, σου δείχνω ότι αυτό είναι 88. Ναι. Μετράει τα BTM. Ναι, τα BTM, 88 και το άλλο, πίσω, κάνεις μία πλήτη. Πίσω πια, να το πω αμερικάνικα. Δεν χρειάζεται καν δηλαδή εσύ να προσπαθείς, γιατί με τα Mac δεν λεγόταν, πώς λεγόταν, τα έχω ξεχάσει. Τους υπολογιστές. Όχι, ρε, Mac είπα, τι είπα. Τα pick-up. Τα MK2. MK2. Καλά, ναι. MK2 και MK3 νομίζω. Mm-hmm, ναι. Εκεί χρειαζόταν η τέχνη, χρειαζόταν το αυτή να ακούσεις και να ταιριάξεις τα δύο. Δηλαδή το ένα ήταν πιο γρήγορο, το άλλο πιο αργό. Έπρεπε να ξέρεις μουσική, να μετράς τα BTM μόνο σου με το ρολόι σου, να βγάλεις το ποσοστό. Όχι, ακουστικά εγώ το BTM. Κάνω, την άλλη. Έτσι όπως τώρα φοράω τα ακουστικά, δηλαδή με το ένα αυτή, αυτή τη στιγμή για να δώσω να καταλάβει ο κόσμος, από το ένα αυτή. Το ακουστικό είναι στο αυτί μου, στο άλλο δεν είναι, γιατί θέλω να ακούω και έξω οτιδήποτε γίνεται. Το ίδιο έκανα και όταν έπαιζα μουσική. Συμφωνώ. Αυτό γινόταν, αυτή... έπαιζες προφανώς σε καφέ και τέτοια πιο πολύ. Έχει παίξει σε κλαμπ, έχει παίξει. Σε μεγάλα κλαμπ, σε τέτοια. Έχει παίξει μεγάλα. Τα χαμόν έχω παίξει. Το μεγαλύτερο άμα έχει παίξει. Ναι, το θυμάμαι το χαμόν. Στον περιφερειακό πάνω. Έχω παίξει. Πάνω. Βέβαια σαν βοηθό. Απφαμπ. Απλά εκεί εγώ τουλάχιστον. Ναι, Νίκο Περέτ. Απφαμπ. Και τον δικό σου. Όχι, δεν ήταν ο δικό, λάθο. Φόρη Σωτηράκη και Νίκο Περέτ ήταν η DJ. Εγώ ήμουν ο βοηθό. Για το Σωτήρι του Μπακάρου θα έλεγες, πώς θα έλεγες. Όχι, Φόρη Σωτηράκης. Φόρη Σωτηράκης, όχι. Φόρη Σωτηράκης, Νίκος Περέτ παίζαν τότε. Ήταν μια χρονιά το ΑΠΦΑΠ στο αεροδρόμιο, λίγο πριν το αεροδρόμιο. Τρομερή επιτυχία. Το ΑΠΦΑΠ. Εντάξει, μέχρι τις 7-8 ώρα το πρωί. Το Ταχαμόν δεν πήγε τόσο πολύ. Ήταν και το Ταχαμόν δεν πήγε πρωί γιατί δεν είχε άδεια το Ταχαμόν. Ήταν το μεγαλύτερο όμως. Το μεγαλύτερο κλαμπ στη Θεσσαλονίκη. 3.500 κόσμο. Ήταν λογικό. Ναι, 3.500 κόσμο χωρούσε. Ένα είχε πολλά μαγαζιά. Νάιτες μετά κάτι τράφικα, τέτοια υπέροχα μαγαζιά φτιαγμένα. Ναι. Τέλος πάντων, ναι, είναι ιστορία και έχει αλλάξει το όλο θέμα με το DJ Leaky. Πλέον ο καθένας μπορεί να δηλώνει DJ με ένα υπολογιστή. Αυτό είναι λέω, πολύ εύκολα τα πράγματα. Και πλέον δεν είναι, να σου πω κάτι, και πολλά μαγαζιά γι' αυτό νομίζω ότι έχουν αραιώσει λίγο και τα μεροκάματα που δίνουν. Πολλοί καταστηματάρχες, δεν μιλάω για μεγάλα ή για κλαμπ τέτοιο. Βάζουν και τον υπολογιστή, αυτά τα συστήματα πώς λέγονται που παίζουν μόνα τους. Τα θυμάμαι, αλλά δεν τα ξέρω τώρα. Τα ξέρω, αλλά δεν τα θυμάμαι πώς λέγονται. Αυτά τα προγράμματα που παίζουν μόνο τους μουσικοί, ρε παιδί μου, πώς λέγονται. Υπάρχουν 2-3 τέτοια προγράμματα, ούτως ώστε δεν χρειάζεται καν να παίζει ο DJ. Ή το νούμερο 2 είναι να βάλουμε μια πολύ ωραία κοπέλα, έτσι. Έτσι, μπράβο. Για να σε παρακολουθώ, απλά μου στέλνει και μηνύματα. Γιατί έρχονται από θαυμάστερες μηνύματα και δεν μου αρέσει αυτό. Θαυμάστερες. Ναι, να βάλουμε μια πολύ ωραία κοπέλα η οποία θα αποκατεβάζει τα αποτελέσματα. Παίζει και το ρόλο του PR, ας πούμε, πάνω κάτω. Αντί να την βάλουμε στην πόρτα, να λέει καλημέρα, καληνύχτα, καλησπέρα. Την βάζουμε εκεί και ανεβοκατεβάζει τα αποτελέσματα. Πολλές και δυστυχώς πολλές από αυτές δεν ξέρουν να παίζουν μουσική. Ζάχο. Ποντάρουν μονάχα στην εμφάνισή τους τα μαγαζιά και είναι. Μισογίνηδες, μήπως ακουγόμαστε. Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Πράγματα μιλάμε τώρα, το σωστό. Δεν... Μπορώ να σου πω τώρα για κοπέλες που κάνουν φοβερή δουλειά στο DJ Leaky και έχουν. Ναι. Αλλά είναι μερικές που το κάνουν τελείως επιδερμικά. Να πάνε να οικονομήσουν. Που να έχει παίξει ακόμη. Έχουν κάνει και μερικές που έχουν πει όνομα στη Showbiz. Δηλαδή δεν μπορεί να πει τίποτα για τη Μάκη Χαραλαμπίδου τώρα γυναίκα. Την έχω ακούσει να παίζει. Όπως και τη δικιά μας ηλικία κάτι. Χαραλαμπίδη μπορεί να κάνει πιταριστή αλλαγή με pick-up. Ναι, και όχι με pick-up σου λέω. Ναι, μπορεί και να σκατσάρει και να κάνει ένα πίστευτο. Ναι, έχω ακούσει. Όπως και η Ναταλία Γερμανού ξαναπέζει μουσική. Λίγο εδώ θα διαφωνήσω γιατί την έχω ακούσει την Ναταλία Γερμανού. Πότε την άκουσα. Οι αλλαγές της ήταν σκοτώνα. Ξαρτά το μαγαζί, ναι. Ήταν σκοτώνα οι αλλαγές. Είναι πάντως κορίτσια που ξέρουν από μουσική. Είναι να ξέρει και από μουσική. Πρόσεξε, πρόσεξε. Εγώ δεν λέω, δεν πειράζει. Εγώ δεν λέω, δεν κρίνω επιλογές τραγουδιών. Σου είπα καθαρά.
με βάση τις αλλαγές, οι αλλαγές. Αν είναι σωστές οι αλλαγές της. Ναι, εκεί παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο. Εγώ είναι... κρίνω τις αλλαγές. Άκου να σου πω, Ζάχο. Όταν δεν καταλαβαίνουν τι λένε. Ναι. Αλλά... Να σου πω πώς έχει το θέμα. Και όταν έχεις να κάνεις με μαγαζί που θέλει να παίξει μπιτάκι, θέλει να παίξει house. Ναι. Έτσι, progressive house. Ή, ναι. ή τέλος πάντων. House, yes, house, house, yes, house που λέγαμε παλιά, δεκαετία 90. Και... Ναι. Εκεί πέρα είναι πιο απαιτητικά τα πράγματα, αλλά και πιο εύκολα στο να μιξάρεις πράγματα. Γιατί ναι. το BTM είναι γνωστό. Πάει, ας πούμε, από 116 είπα... χαμηλά στο 126 ένα πιο γρήγορο. Γι' αυτό σε ρώτησα με πικά. Αν θες να μιξάρεις rock, ναι. είναι πολύ πιο δύσκολο. Αν θες να μιξάρεις ελληνικό. Εκεί πέρα πάλι έχει άλλη τεχνική, δύσκολο, είναι δύσκολο. Ναι. Δύσκολα. Οπότε κάθε να έχει και το είδος του. Είναι αυτοί όμως που και καλά τα παίζουν όλα και λένε ότι τα παίζουν καλά όλα. Δεν γίνεται να τα παίζουν. Δεν υπάρχει. Να τα ξέρεις όλα καλώς, αλλά να τα παίξεις λίγο το ίδιο. Όλα δεν γίνεται με τίποτα. Είναι ωραία. Πάρα πολύ δύσκολο. Θέλει προγράμματα, θέλει δουλειά, θέλει να κάνεις σπίτι να κάνεις προεργασία και ούτω καθεξής. Και το τελευταίο για να το κλείσουμε το ναι, να το κλείσουμε. Γιατί είναι μια δουλειά που την έκανα και εγώ, την κάνεις εσύ ακόμη και τώρα. Δηλαδή, ποιος εσύ, από τους παλιούς, ποιος και χαιρετισμό σε έναν DJ τον Άλεξ που έχουμε εδώ πέρα που μας ακούει από. Δεν ξέρω αν μας αρέσει ο Άλεξ. Είναι DJ και πολύ καλός μάλιστα. Mm-hmm. Και δεν θέλω να τον εκθέσω τώρα το όνομά του. Γιατί παίζεις πολλά μαγαζιά και ο Άλεξ. Γεια σου, Άλεξ. Να σε καλά, Γκόρι. Νομίζω είναι Παοξής. Ο Χρήστος Πάσχας μας ακούει και αυτός Παοξής. Αλλά προφανώς εφόσον είναι Παοξής δεν μπορεί να κάνει καλές. Τα χαιρετήματά μας στο φίλο τον Άλεξ φυσικά. Να σου πω διέρπιος είναι γι' αυτό. Γιατί ναι, καρτολογώντας το είπα, θα τον ακούσουμε. Εγώ πρέπει να ακούσω και να πω, δεν αφιβάλλω την κρίση σου. Ναι. Για να το κλείσουμε έτσι, να πάμε και στο διάλειμμα και να μπούμε στα αθλητικά. Ποιος άρεσε έτσι από τους παλιούς έτσι, και από τους νέους DJ. Τα ονόματα λέμε για ξένο ρεπερτόριο. Εγώ έχω ένα κατευθείαν όταν μιλάμε για ειδικά για τα κοινά. Πες μου να σου πω, είναι και. Ο δάσκαλος είναι ένας, είναι ο Μοράλες. Ναι, ρε, David Morales. Στο μυαλό μου, στο μυαλό σου. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, δώσαμε και μία άλλη έτσι. Ο Τιέστο είναι άλλο. Μην νομίζουν ότι είμαστε μόνο Άρης, ΠΑΟΚ, τέτοιο ξέρουμε και δύο πράγματα παραπάνω, έτσι. Νομίζω. Νομίζεις. Εντάξει, άμα δεν ξέρεις, μην μιλάς. Μην μάθει, χειρότερα να μάθει, μην μιλάς τίποτα. Πάντως αυτό και τελευταίο. Ναι, ναι. Αυτό πάντως βλέπω ότι πάντα έχεις μία. Στις εκπομπές σου. Mm-hmm. Στις εκπομπές μιλάω. Μία θετική παρουσία θα πεις. Ναι. Πώς να σου πω κάτι. Πώς θα καταφέρεις αυτό. Δεν είναι ανάλογο. Εγώ δηλαδή έχω τον τρέγκ. Δεν είχα καμία. Επιλογή σου. Το τρέγκ έχει εμένα. Είναι επιλογή σου. Εγώ έχω κάνει πολλά χρόνια ραδιόφωνο και μόνος μου και δεν μου άρεσε. Δύο σε μουσικό ραδιόφωνο λίγο μόνος. Ήθελα να βάλω άλλη μια νότα, ήθελα να βάλω μια γυναικεία φωνή. Θα μπορούσα να έχω και άδεια. Γυναικεία φωνή πάντα. Ναι, και μεγάλο σύν. Και όταν το κορίτσι όπως έχω τώρα την Μαρέτη Θασιά το έχει, όπως το έχει και καταλαβαίνει ότι μπορεί να το εξελίξει κι άλλο και το έχει εξελίξει το κορίτσι πάρα πολύ. Δεν υπάρχει λόγος. Να σου πω κάτι, νιώθεις και καλά βοηθώντας και ένα παιδί να πραγματοποιήσει το όνειρό του και να πάει παρακάτω να κάνει κάτι δικό του. Έτσι. Αν θυμάμαι καλά. Αν θυμάμαι είχα καλά. Τη Σέπτη Σκουλάκη, ναι. Και άλλα κόμματα. Στο αθλητικό ραδιόφωνο πάλι γυναίκα είχες δίπλα σου. Ναι, άντε στο μουσικό ραδιόφωνο πάει. Και εδώ στο Λίμπερο. Ποιος? Περάσανε τουλάχιστον τρεις κοπέλες από δίπλα μου που ήδη κάνουν εκπομπές. Μία κάνει η Ειρήνη Βάσιου που είναι και στο Γελο Ρέντιο. Ένα χρόνο. Μαζί με το παλικάρι. Δεν το ξέρω αυτό. Μαζί με το παλικάρι, το φίλο του. Δεν ξέρω αν είναι και φίλοι στη ζωή. Που κάνει τηλεοπτική εκπομπή ο Στέφανος. Ο Στέφανος ο δικός. Τέλος πάντων, δηλαδή έχουν περάσει παιδιά. Να σου πω ονόματα τώρα. Πολλά, άστο, δεν θέλω. Μεγάλωσες, έθρεψες δηλαδή. Ναι, παραγωγούς. Μ' αρέσει γιατί τα παιδιά όπως και εγώ ξεκίνησα και έχουν τρέλους και θέλουν και. Γιατί να μου βοηθήσουν μέσα. Το ραδιόφωνο, όχι καλά, κανείς. Σε μουσικό ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο γενικά, είτε μουσικό είτε αθλητικό είτε οτιδήποτε, έχει μια ξεχωριστή μαγεία. Mm-hmm. Και όσοι έτσι το υπηρετούν ή όσοι έχουν κάνει έτσι εκπομπές το καταλαβαίνουν αυτό και γενικότερα έχει έτσι ακριβώς. Μια ξεχωριστή. Αλλιώς είναι η τηλεόραση, αλλιώς το ραδιόφωνο. Είναι μια ξεχωριστή μαγεία και αν θέλεις την άποψή μου είναι αυτό ότι δεν βλέπεις τον άλλον. Και το φαντάζεσαι. Και φωνή, ναι, φαντάζεσαι έτσι. Και πλάθεις πράγματα πλάθεις σενάρια. Πλάθεις. Μα, ναι, και μετά βλέπεις κανονικά και απογοητεύεσαι. Και μετά εγκαταλείφτεις το σενάριο. Και... Λοιπόν, δεν είπαμε στην οικοληψία ο φίλος μας ο Γιάννης Ζάτσης. Ναι, από και τον βασικό υποστηρικτή της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Δευτέρα και Παρασκευή 10 ως 12. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη 8 έως τις 10. Και φυσικά το πορκί το ψητοπολείο. Σίγουρα το ψητοπολείο. Έχω παραγγείλει πολλές φορές με το γιο, έχουμε φάει, οπότε του βγάζω το καπέλο του πορκέτο. Είναι από τα. Δεν ξέρω πόσα χρόνια είναι εκεί πέρα. Εμείς το μάθαμε μόλις πριν ένα χρόνο περίπου. Και ναι, το προτιμάμε. Έτσι. Λοιπόν, να πούμε το πορκέτο έχει τις αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια όπως αυτή τη στιγμή του Άκη του Θεοδόρου.
Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός ή κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πασέτες, σουτζουκάκια, χειροπίτα, μπέργκες. Κλαμπ μενού με πολλές επιλογές για ένας 4 άτομα, αλλά και ολόφρεσκες σαλάτες και συνοδευτικά. Καραολί και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου και delivery στο 2315-2555. Κατεβάστε την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και πάρτε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία. Και μερικές λαχταριστές προσφορές από το Πορκίτο πριν πάμε και στο πρώτο διάλειμμα. Δύο μπέργκες με γύρο και μία κοκακόλα μόνο με 5 ευρώ. Ένα special burger και μία κοκακόλα 4 ευρουλάκια. Δύο special burgers, ένα τσίκις και μία κοκακόλα 330 ml φυσικά, μην ξεχνάμε την κοκακόλα, μόνο με 5,90 και ένα κλαπαλατικό και μία κοκακόλα μόνο με 5 ευρώ. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα, αμέσως μετά πιάνουμε τα αθλητικά. Προλαβαίνω να παραγγείλω. Προλαβαίνεις άνετα. Φύγαμε. Οι άνθρωποι σε δύο λεπτά είναι εδώ. Πάμε στο διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Στρέψαμε μετά το πρώτο διάβαζα εδώ κάτι. Μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Άκης Θεοδόρου και Ζάχος Ντρούν πίσω από τα μικρόφωνα. Έχεις δώσει γραμμές. Ανοίγουμε τις γραμμές πριν μπούμε έτσι. Δεν έχει υπάρχει τίποτα ιδιαίτερο. Έχουμε ένα-δύο σχόλια να κάνουμε όσον αφορά τον Άρη φυσικά. Γιατί δύο αριανοί είμαστε έτσι. Αλλά προηγείται πάντα ο κόσμος. Επαναλαμβάνω 2310-287 και 3 οκτάρια. 6945-287 και 3 οκτάρια. Πάμε στο φίλο που είναι στην αναμονή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Αδύνατον. Αδύνατον. Γνώρισα φωνή κατευθείαν. Ωραία, φίλε, ο τέτοιος είναι. Ποιος? Άμα το βρεις, σε παραδείχτηκα. Ο Χρυσόστομος. Σοβαρά μιλάς. Δηλαδή κάνω 6 μήνες εκπομπή, δεν πήρε ποτέ τηλέφωνο. Το κατάλαβα από το χαμόγελο, ρε φίλε. Από το γέλιο, αυτό το γέλιο. Το κοστό, το παοξίδικο που έχει. Το παοξίδικο γέλιο. Το γελίο γέλιο. Αυτό την υπεροψία, το υπεροπτικό γέλιο. Έλα ρε Χρυσόστομε. Αυτό ακριβώς πήρα να σας πω. Ότι συμφωνώ με το πρώτο μέρος της εκπομπής σας. Πρέπει να ασχοληθεί με μουσική, γιατί το παδικό δεν το έχετε, παιδιά. Ο Χρυσόστομος, να πω ότι είναι ο συνάδελφος στη δουλειά μαζί. Ο Χρυσόστομος είναι αυτός. Πού να μην ήταν και Χρυσόστομος. Πού να ήταν δηλαδή. Και Χρυσόστομος. Είναι ο Παοξής που είναι μαζί μου στη δουλειά. Είμαστε οδηγία, το πούμε κατά κάποιον τρόπο, σε ένα διαγνωστικό κέντρο. Ο οποίος είναι Παοξής και είναι ο Παοξής από αυτούς που ακούει μόνο εκπομπές του Άρη. Δηλαδή μπορεί να ξέρει τα θέματα του Άρη καλύτερα και από μένα. Ναι. Για τον Πάοκ, αν το ρωτήσεις. Για τον Πάοκ, αν το ρωτήσεις, δηλαδή πιστεύω ότι την Τούμπα τη βρίσκει με GPS. Δεν νομίζω, με δύσκολο. Αυτός και ο. Αυτό είναι ο Αντιτσαλτίδης. Πότε παίζουμε, ρε. Πότε παίζουμε στην Ξάνθη. Πότε παίζουμε. Πότε παίζει ο Πάοκ στην Ξάνθη. Όχι, την Κυριακή νομίζω. Ήξερα, το ξέρεις. Εγώ τώρα. Δεν το ξέρα, ρε. Άντε να μου κάνει. Δεν το είπα. Η Σαββάτο Κυριακή. Δευτέρα πρώτα Απριλιά είναι. Λοιπόν, θα μας πείτε εμάς που παοξίδες ένα μεγάλο ευχαριστώ. Για ποιο λόγο, ρε φίλε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί να σας πούμε, Χρυσόστομε. Έλα, ρε, μπορείτε και ονειρεύεστε πάλι, ρε. Ανεβήκατε, ρε. Τι άλλο θέλετε, ρε. Γιατί να πούμε σας ευχαριστώ που ανεβήκαμε, ρε, Χρυσόστομε. Ποιος ελέγχει την ΕΠΟ. Ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Ναι. Τι. Απαραδέχεσαι ότι σε βοήθησε η ΕΠΟ, έτσι το παραδέχεσαι. Και κατ' επέκταση βοήθησε και εμάς. Αυτό θες να πεις, ότι σε βοήθησε και κατ' επέκταση εμάς. Μπράβο, Χρυσόστομε. Μπράβο, Χρυσόστομε, που λες αλήθειες. Μπράβο, μπράβο. Έτσι, πες κι άλλα, πες κι άλλα. Να τα μαθαίνουμε. Ρε, θα βγαίνατε Ευρώπη εσείς, άμα δεν σας ακούω. Όχι, ρε φίλε, που μας παρέστηρες, ΕΠΟ, γραμμένος κτλ. Άγαλα αυτό. Έτσι. Μπράβο, σωστό. Τέτοιες δηλώσεις να ακούμε. Καταγράφετε ακόμη, παρακαλώ. Καταγράφηκες. Καταγράφηκες. Ο Ζάχος δεν μου λέει όλη τη σεζόν ότι ελέγχω τα πάντα. Τα έλεγες από παλιά, αλλά τώρα τα έκανες και πραγματικότητα. Δηλαδή τα πραγματοποίησες. Πες ο ρεπορτάζ του Άρη, το ξέρεις καλύτερα. Πες αυτά που θα λέγαμε εμείς, πες τα. Έχεις δύο λεπτά. Πήρατε τον Σαντιφάρας. Τις μεταγραφές του πάντα δεν ξέρει. Πήρε ο Άρης τον Σαντιφάρ. Δεν θα πάρει. Μπράβο, ρε. Εμείς ποιο θα δώσουμε, Χρυσόστομε. Το Βέλεθ. Ποιο θα δώσουμε εμείς. Το Βέλεθ. Εσείς τι ανάγκη έχετε, ρε. Σας υποστηρίζουμε εμείς. Δεν θα δώσετε κανέναν. Είμαστε στο άρμα του ΠΑΟΚ, έτσι μου. Ναι, ρε φίλε. Ανεβήκαμε στο άρμα του ΠΑΟΚ. Τέτοιο άρμα. Εκεί να ξέρεις, εμείς θα τον υποστηρίζουμε. Πάει ο Ολυμπιακός και δίνει παίκτες, το έχεις δει. Δες τι έκανε στα Γιάννενα, δες τι έκανε παντού. Μπράβο, ρε Χρυσόστομε. Όσο υπάρχει, εσύ δεν ανησυχώ καθόλου. Να είστε καλά. Και του χρόνου να μην πάρει το πρωτάθλημα, το δώστε εμάς όπως είστε τόσο καλά. Ναι, εσύ. Ναι, ρε φίλε. Έχετε πάρει κύπελα, πρώτα δώστε και σε εμάς κάτι, ρε Χρυσόστομε. Να είστε καλά. Δεν ελπίζετε ότι μπορεί να πάρετε και το πρωτάθλημα τώρα. Γιατί ρε φίλε, τι κάνετε, το καλό και ρίξτε το γυαλό. Να πούμε τότε κοκαλάκι το πήρε από την Αθήνα, να πούμε. Γιατί να με ρίξει ένα κοκαλάκι εδώ στην πόλη. Χρυσόστομε. Ελπίζει πλέον. Πάντα ελπίζουμε, Άρης είμαστε.
Όχι, εσύ όταν ήταν Ολυμπιακός μόνος του πάνω στην εξουσία, ναι. Κανείς δεν έπιζε για τίποτα. Ναι, όταν ήταν Ολυμπιακός στην εξουσία, η αλήθεια είναι ότι τρώγαμε τη μία σφαλιά πίσω από την άλλη. Και πέσαμε κιόλα. Χρυσόστομε, πες μου, χθες ήταν η καλύτερη νύχτα σου βραδινή, έτσι. Σελήνη με αυτό. Σελήνη των σκουλικιών. Δεν σε κατάλαβα. Άστο, εντάξει, πάμε παρακάτω. Άστο, θα σου το πω αύριο. Θα σου το πω αύριο. Α, για τη Σελήνη. Ναι. Α, το άκουσε το πρωί από τον Ασλαμά. Τον άκουσε από τον Ασλαμά. Τέτοια λέει ο Ασλαμάς. Κάτσε να τον περιλάβω κι αυτό να έρθει ένα πρωί. Ασλαμάς, εσύ είναι υπέροχος. Είναι. Ότι είναι. Να τον ακούσει αυτόν, για να το βλέπει. Είναι ο άνθρωπος που κορνάει τα περιστέρια και περιμένει να δει άμα φύγουν. Τα περιστέρια κάτω στο κεφάλι τώρα. Τα περνάνε για πολλά. Το τελευταίο που έχω να πω πριν σε κλείσω είναι να αλλάξει το κινητό σου, αυτό το 4,5 ευρώ κινητό που έχει και να πάρει ένα άλλο. Κλείστον. Δικό μα είναι. Κλείστον, υπάρχουν δύο σε αναμονή. Καλησπέρα στον επόμενο. Ναι. Oh. Πάρε φίλε. Μας ίσιοσες τα τύμπανα φίλε, να είσαι καλά. Στον επόμενο, καλησπέρα. Έπεσαν και οι δύο. Τι ήταν αυτό το πριόνι στο αυτί μου. Έλα, τι ήταν αυτό. Λοιπόν, 23, 10, 2, 87 και 3 οχτάρια, 69, 45, 2, 87 και 3 οχτάρια. Καλό ποδαρικό έκανες, Χρυσόστομε. Δύο περιμέναν. Ναι, ρε Γρουσούζη, τον ήχο προηγουμένως πρέπει να τον ακούσαν κάτι σκυλιά στη Σουηδία, πρέπει να τα ακούσαν αυτό. Λοιπόν, το πάμε τέλει. Στα της ομάδος μας, έτσι. Να πάμε, εντάξει, παρακολουθείς έτσι κι αλλιώς. Ναι, στο γήπεδο σε βλέπω. Εντάξει, όσο μπορώ, όσο μπορώ. Ψέματα δεν θα λέμε, όσο μπορείς. Όπως όλοι μας. Λοιπόν, θέλω την άποψή σου για τη φετινή χρονιά. Τι προσδοκείς, ποιες είναι οι προσδοκίες σου, θέλω αυτό την έκανα σου όποιον έρχεται. Θέλω να μου πεις όμως ειλικρινά να μου απαντήσεις. Τι έβλεπες πριν αρχίσει το πρωτάθλημα, τι έλεγες, τι περίμενες και τι από την ομάδα. Και θέλω να μου πεις φυσικά και για την επόμενη χρονιά, γιατί κακά τα ψέματα νομίζω λίγο πολύ έχει τελειώσει η φετινή χρονιά. Το μόνο που μένει είναι αν θα βγει τέταρτος ή πέμπτος ο Άρης, νομίζω όλα τα άλλα και οι ομάδες που θα πέσουν. Ποια λοιπόν, θεωρείς ότι είναι η σωστή αντιμετώπιση της επόμενης χρονιάς. Αυτό είναι το βασικό. Ωραία, στο πάρουμε την αρχή. Ξεκινώντας τη χρονιά, ειλικρίνεια είπαμε, έτσι θα πούμε ειλικρίνεια. Πίστεψα ότι ήθελα η ομάδα μου να. Ναι, έχουμε ακροατή, τον πάρουμε και κρατά τη σκέψη, βάζω ένα τηλέα. Πάρα ακροατή. Μπράβο, είσαι πολύ gentleman ο Άκης. Πάμε στο φίλο. Καλησπέρα. Ναι, φίλε. Έπεσε. Για άλλους ακροάτες δεν θέλω να μιλήσω, αλλά για τον προηγούμενο θα μιλήσω. Ναι. Το φίλο το Χρυσόστομο. Ναι. Μόνο Χρυσόστομος δεν είναι όπως είπε και ο Άκης, ο φίλος μου. Ναι. Βασίλης εδώ. Έλα, Βασίλη, είναι τρόλε, ρε. Μαζί στη δουλειά είναι. Είναι τρόλο ο άνθρωπος. Το ξέρω πολύ καλά. Κάθε μέρα το βλέπω, κάθε μέρα μιλάμε. Για πες το όνομά σου. Βασίλης είμαι, Βασίλης. Είναι ο Βασίλης ο ξέρεις ποιος είναι αυτός. Να μας το πω. Θα στο πει ο ίδιος, είναι West Ham, είναι Αριανός. Έλα ρε Βασίλη. Πού χάθηκες εσύ, πού χάθηκες και μου το κουβαλάς κάθε μεσημέρι και με ανάβει τα αίματα. Εντάξει, είμαι από την άλλη πλευρά, Βασίλη. Ναι, πώς θα γίνει να έρθεις από αυτή την πλευρά όμως. Θα κάνεις παράπονα σε εργοδοσία. Δηλαδή έχουμε τη δουλειά μας, έχουμε και το Χρυσόστομο μετά, κατάλαβες τι γίνεται. Και μετά λέει να έχουμε και σπίτι ήρεμοι. Καλά ρε, σε 6 μήνες κάνω εκπομπή, βγήκε ο Χρυσόστομος και βγήκε, δεν βγήκες μια φορά. Έλα, πες την αλήθεια τώρα. Να είστε καλά, σας ακούμε, περνάμε ωραία, συνεχίστε. Θα τα πούμε, συνεχίστε την ανάλυση σας. Χαιρετισμούς σε όλους. Να είσαι καλά ρε φίλε, να είσαι καλά. Στον επόμενο. Έπεσε ο επόμενος. Ξεκίνα. Τι πράγμα είναι, καλό. Χρυσόστομε, θα σε πάρω πρωτοχρονιά στο σπίτι για να μας κάνεις ποδαρικό. Να μπεις με το δεξί. Είσαι κανένα γάμο. 3-4 πέσεις. Περίμενα ότι η ομάδα απλά θα έχει μια δηλαδή, πορεία εύκολη για να σωθεί. Έτσι. Αυτό περίμενα. Ήμουνα... Πολύ κάτω ρε φίλε. Ναι, ήμουνα προσγειωμένος ότι η ομάδα θα κάνει απλά μια αξιοπρεπή πορεία για να σωθεί. Δεν περίμενα θα πάει Ευρώπη. Αλλά βλέποντας όμως κινήσεις του Καρυπίδη αργότερα. Αν και εντάξει, άργησε να κάνει κάποια πράγματα. Ναι. Είδα ότι το πήρε λίγο πιο προσωπικά το θέμα, γιατί έπαγε και το κράξιμο διάμεσα με τον Μπαπού Ερέρα που εντάξει, ο άνθρωπος ναι. Για πεθερός είναι καλός για να πας καμιά βόλτα και να κάνω τσίπουρο ναι. Με χαρά ο άνθρωπος, αλλά αποδείχθηκε ότι τελικά δεν μπορεί. Ωραία, εσύ όμως να σου πω ναι. Γιατί υπάρχουν κάποια δεδομένα πριν. Δηλαδή θα σου πω το δικό μου τρόμο σκέψη. Το δικό μου τρόπο σκέψη. Και τρόμος μπορεί να είναι. Τρόμο είπα, εντάξει, ο τρόμος. Λοιπόν, είναι το σκυλί. Πέθανε ο τρόμος. Λοιπόν. Υπήρχαν κάποια δεδομένα πριν καν δεις τις μεταγραφές. Δηλαδή, εγώ τι έβλεπα. Έβλεπα δηλαδή ότι έρχεται μια ομάδα που έχει πολύ κόσμο, έτσι. Από 4 χρονιές που δεν ήταν στην Αλφα Εθνική. Και έβλεπα ότι τα έσοδα, πάνω κάτω λίγο μπακαλίστηκα, η ομάδα θα είχε το 4ο θέλει, στον 5ο budget. Άρα, εφόσον είχε στον 5ο budget, δεν μπορεί να μείνει στην πεντάδα. Βέβαια, αυτό.
ότι θα είχε το πέμπτο μπάτζετ δεν σημαίνει ότι έπρεπε να βγει και πέμπτο. Έπρεπε αυτό να αποτυπωθεί στο χορτάρι. Αλλά υπάρχουν κάποια δεδομένα, έτσι. Δηλαδή. Θε να σου δικαιολογήσω γιατί σκέφτηκα έτσι. Δεν μπορεί. Ναι, πες μου. Γιατί. Και, να πω και το άλλο δεδομένο, έτσι που είναι. Ότι τι δύο προηγούμενε χρονιέ, μην το ξεχνάμε αυτό, τι δύο προηγούμενε χρονιέ φορέ που έπεσε ο Άρης και προ-κρίσο ήταν και τι δύο φορέ. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι ομάδες είχαν περισσότερα έσοδα γιατί περισσότερο χρήμα στη χώρα, έτσι. Mm-hmm. Τα Film, ναι, τα τέτοια, τα Innoves, ποια υπήρχαν τότε, ούτε θυμάμαι καν. Έδιναν πακτολό, παίρνουν περισσότερα λεφτά από ό,τι δίνουν τώρα. Σαφώς. Δεδομένο. Άρα οι ομάδες είχαν περισσότερα λεφτά να διαχειριστούν. Άρα πιο δυνατές ομάδες, πιο δυνατό πρωτάθλημα. Γιατί τώρα αυτό το πρωτάθλημα της πλάκας, έτσι. Της πλάκας πρωτάθλημα είναι. Λοιπόν, άρα αυτά, άμα τα συνυπολόγιζες, γιατί έλεγες στον Άρη να είναι εύκολη η σωτηρία? Νομίζω ότι πολύ πεσημιστή ήσουν. Ναι, ήμουν προσγειωμένο γιατί, ήμουν σίγουρο εισαγωγικά πάντα τη λέξη, έτσι όσο σίγουρο μπορεί να είναι κάποιο. Σίγουρα, πρόβλεψη κάτι. Ναι, έκανε πρόβλεψη μακρόνια και υποθετικά είπα ότι σίγουρα οι μεταγραφές, αν και ακούστηκαν κάπω, δεν θα του βγουν όλε. Θα έχουμε προβλήματα όπω δεν θα του βγουν και οι σκέψει του προπονητή. Και αν είναι δυνατόν του προπονητή πιάσουν τα βάνη όπω πιάσαν το Ερέρα δυστυχώ, έτσι χωρί να έχουμε τίποτα με τον άνθρωπο. Είπα ότι ο Άρης θα ξανακάνει restart κάποια στιγμή μέσα στη σεζόν πάλι. Το περίμενα. Σεζόν, ναι. Και θα χρειαστεί, γιατί το έχουμε ξαναδεί το έργο, θα ξαναχρειαστεί να κάνει ξανά μεταγραφές για να διορθώσει τα κακό σχήματα της προηγούμενης φοράς. Ναι. Οπότε από τη στιγμή που έγινε αυτό, η ομάδα έμεινε πίσω χρονικά. Φυσικά όμως οι μεταγραφές καινούργιες έδειξαν ότι μπήκαν και αμέσως και βοήθησαν. Και όπως λες και στο πρωτάθλημα είναι γελίο τώρα. Και σε ένα γελίο πρωτάθλημα νομίζω ξεχωρίζουν οι 4, 5, 6 καλύτεροι. Μέσα τους είναι σίγουρο ο Άρης. Και επειδή τα μπάτζετ δεν παίζουν μπάλα, το ξέρουμε πολύ καλά. Έχουμε δύο ομάδες να αποκλείουν, ομάδες με τριπλάσια μπάτζετ. Να αποτυπώνεται το χορτάρι αυτή η διαφορά των οικονομικών στοιχείων. Όπως αποτυπώνεται και προς τα πάνω. Έτσι, έτσι μπράβο. Με τις προσθήκες λοιπόν που γίνανε. Προς τα πάνω ομάδων εννοώ. Τη δεύτερη φορά Ζάχο μου η ομάδα. Ρόλαρε κανονικά και ο Παντελίδης ξεπέρασε το σοκ αυτό, το θα φύγει, θα κάνει θαράνι που ήταν κρεμάμενος επί ξύλου και περίμενε ξέρεις ένα απόγευμα να φύγει, να μην φύγει και τελικά έμεινε. Δηλαδή το ρίσκο τελικά και δεν ξέρω αν ήξαν και κλήρως το να φύγει ή όχι, ευνόησε και στο καλό κλίμα της ομάδας νομίζω και στα ποδητήρια. Γιατί φαίνεται, οι παίκτες βλέπεις ότι όμως υπήρχε και να μην... από την αρχή, σίγουρα, σίγουρα. Απλά επειδή φύγανε μερικοί πανηγυρισμούς. Το βλέπεις αυτό. Σαφώς, αλλά ξέρεις τι, έφυγε ο Ερέρα που είχε κάποιους παίκτες μαζί του. Βλέπε Γκαρσία, έτσι. Ναι. Και ήξερα ότι εκεί πέρα υπάρχουν προστριβές και κάποιοι παίκτες που πάντα μέσα στις ομάδες βλέπουν star, πιο star από τους άλλους, επειδή έτσι είναι το χαρακτήρα τους, νόμιζα ότι θα επηρεάσουν καταστάσεις. Αλλά τελικά δεν συνέβη αυτό, γιατί και αυτό να το χρεώσουμε στον Παντελίδη. Είναι έργο Παντελίδη, έτσι. Αν το παίρνει, πάντα αυτό είναι η δουλειά του εκάστοτε προπονητή. Ακριβώς. Να μπορέσει να ρεγουλάρει την κατάσταση. Γι' αυτό είναι και προπονητής, έτσι. Για αυτά τα θέματα. Μάλλον και για αυτά τα θέματα είναι. Ναι, γι' αυτό ναι, είναι ο προπονητής. Ναι, ναι. Και εκεί φαίνεται και η προσωπικότητα του ανθρώπου και αν μπορεί να κουμαντάρει διαφορετικές προσωπικότητες που υπάρχουν στην ομάδα. Πειθαρχία, ηρεμία και στεγανά. Αυτό είναι το κυριότερο νομίζω. Αυτό και... εγώ, ένα που θα συμφωνήσω, μπορεί. Ένα πάνω σε αυτά που είπες πάνω στα επιχειρήματα που έφερες, είναι ότι να πω και εγώ την αλήθεια, δεν περίμενα τόσο μεγάλο ποσοστό επιτυχίας στις μεταγραφές και του καλοκαιριού και του Δεκεμβρίου, έτσι. Ναι, όντως. Δεκεμβρίου μπορεί ισχύει. Να είναι λιγότερες οι μεταγραφές, αλλά σχεδόν πιάνουν το απόλυτο σε επιτυχία. Και πραγματικά ήρθαν καλοί παίκτες και αυτό φαίνεται, για να πάμε έτσι να κάνω, να συνδέσω λίγο αυτό με το πρώτο σχόλιο που ήθελα να κάνω, αυτό φαίνεται άσχετα αν κάποια από αυτά που διαβάζουμε είναι Ράδιο Αρβίλα ή όχι, φαίνεται ότι και από ήδη πολλές ομάδες γλυκοκοιτάν παίκτες του Άρη, έτσι. Βεβαίως. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχε κάποιο έμπειρο μάτι, υπήρχαν σωστές επιλογές και ήδη αρκετοί παίκτες του Άρη αποτελούν μεταγραφικούς στόχους. Έχω πει σωστό. Βέβαια, σωστά. Εδώ θέλω να κάνω, γιατί να μην έτσι κρυβόμαστε για πίσω από το δάκτυλό μας, αυτό ήταν και το σχόλιο που ήθελα να κάνω και να ακούσω και δική σου άποψη, ότι διαβάζουμε, καλά για τον Βέλετ διαβάζουμε, ο Βέλετ έχει συμβόλαιο, όποιος... Πέρα πλέον στη ρήτρα του και το καθεξής. Όποιος, όχι δεν υπάρχει ρήτρα. Έτσι ρήτρα, κατάλαβα, ένα ποσό να ικανοποιήσει τον Άρη. Η ρήτρα συνήθως ικανοποιεί τις προσδοκίες της ομάδας όταν θα είναι το πουλήσει. Το αν είναι υπερβολικές ή όχι οι απαιτήσεις του Άρη, αυτό θα φανεί από το αν συμφωνήσει ή όχι με την εκάστοτε ομάδα που θα του κάνει πρόταση. Ο Βέλεθ είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει συμβόλαιο, δεσμεύεται με συμβόλαιο με την ομάδα. Διάβασα και μάλιστα ρώτησα, δεν είναι κρυφό, τον Χρήσανδο αν αληθεύει αυτό το πράγμα, γιατί διάβασα για το Σιώπη. Βέβαια από εκεί που το διάβασα δεν μπορώ να πω ότι είναι και τόσο αξιόπιστο το site, αλλά. Και αυτοί, ξέρεις πώς πάνε αυτά, φασόν πάνε.
Ναι, ο ένας αντιγράφει τον άλλο. Αντιγράφει τον άλλο, δηλαδή κάπου γράφει και το πήραν για αυτοί. Για το Σιώπη ότι μια τουρκική ομάδα και. Θα ακούσουμε και άλλα πολλά, να μην επηρεαζόμαστε. Αυτό που θέλω να πω όμως είναι ότι μπορεί να έχουμε, ας πούμε, 4, 5, 6 καλούς παίκτες. Λέω εγώ, το σχόλιο που ήθελα να κάνω είναι ότι αν ακόμη και όλους τους ζητάνε και με ποσά τα οποία ικανοποιούν την ομάδα. Υπέροχα, βέβαια. Ναι. Να πάμε έτσι για να το ξεχυλώσουμε. Πόσα, ρε παιδί μου, θέλεις, Βέλε, 2 εκατομμύρια. Πάρτα, ας πούμε, Άρη και φέρτον. Πόσα θέλεις για τον Σιώπη, ξέρω εγώ, 1 εκατομμύριο. Πάρτον, φέρτον. Αυτό, για τη δική μου λογική τουλάχιστον, δεν είναι σωστό. Δηλαδή, πρέπει, όταν λέμε για κορμό, όταν λέμε ότι πρέπει να χτίσει μια ομάδα, και γι' αυτό λέμε ότι έγιναν καλές επιλογές. Και ότι δεν χρειαζόμαστε, αυτό λέγαμε χθες εδώ πέρα και με τους φίλους που βγήκαν στον αέρα, δεν χρειάζονται το καλοκαίρι πολλές επιλογές. Είναι ακριβώς γιατί γίνανε σωστές επιλογές. Αν ξεπουλήσεις όλους, ακόμη και αν ικανοποιηθείς οικονομικά, γιατί η λογική είναι, και εγώ το πιστεύω αυτό, όλα πουλούνται και όλα αγοράζονται, αλλά όχι όλα ταυτόχρονα. Έχεις 5 καλούς. 2 μπορείς να δώσεις για να χτίσεις πάνω στους άλλους. Έτσι, ο κορμός που λέμε. Ναι, γιατί, αν θες να σου δώσω το παράδειγμα, γιατί σου λέω, διαβάζουμε και εσύ και εγώ. Στο διαδίκτυο υπάρχει το παράδειγμα ομάδων όπως ο Ολυμπιακός, παραδείγματος χάρη, που πούλησε. Ο Ολυμπιακός όμως, μην ξεχνάτε, παιδιά, μου τα στέλνονται και. Ο Ολυμπιακός, μην ξεχνάμε ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει χορτάσει τίτλους, και ο Άρης είναι μια ομάδα που έχουμε να δούμε τίτλο σχεδόν 5 δεκαετίες. Να μην ισοσκελίζουμε τώρα τον Άρη με τον Ολυμπιακό. Έτσι, ο Ολυμπιακός, παρόλο την κρίνη των πυλάνων, μπορεί να πειραματίζεται μέχρι να κάνει κάτι τέτοιο. Και δες τώρα για να κάνω και να ακούσω την άποψή σου. Και ο Ολυμπιακός, όταν έκανε αυτό που σας είπα πριν 10 δευτερόλεπτα, δηλαδή όταν είχε μια εξάδα καλών παικτών, φυσικά καλύτερο να μην κρυβόμαστε από, από αυτούς που έχουμε εμείς, και τους πούλησε όλους ταυτόχρονα, έμεινε γυμνός ο Ολυμπιακός. Δηλαδή κάτι Μιλιμπόγεβιτς, ο άλλος δεν θυμάμαι, ο Σέντερ Φόρτ, έμεινε γυμνός και δεν μπόρεσε να τους αντικαταστήσει. Διότι ναι, θα βρεις διαμαντάκια. Και, και από την πίτα ομάδα έφερε. Ναι, παίκτες, μπορεί εντάξει, να ναι. βρεις, αλλά να αντικαταστήσεις 4-5 ταυτόχρονα πολύ καλούς, δύσκολα γίνεται. Άρα, τι λέω εγώ και ακούω τη δική σου άποψη. Λέω ότι ακόμη και αν ικανοποιηθούν υπέρμετρα οι απαιτήσεις ομάδος, δεν μπορούν να φύγουν ούτε καν οι μισοί. Πρέπει να χτίσεις πάνω σε αυτή την ομάδα, να πουλάς 1-2, αυτό είναι το λογικό, και με τα χρήματα να χτίσεις πάνω σε αυτό. Αυτό λέει, νομίζω, η λογική. Τώρα, φυσικά, εγώ δεν είμαι Καρυπίδης, ούτε εσείς είσαι Καρυπίδης, τα οικονομικά δεδομένα δεν τα έχουμε εμείς. Λέω όμως, και να μην το ξεχνάει ο κύριος Καρυπίδης, ότι αυτό που είπα προηγουμένως στον Άκη, ο Άρης είναι μια ομάδα που έχει να δει τίτλο 50 χρόνια σχεδόν, κύριε Καρυπίδη, και η υπομονή, η λέξη υπομονή δεν υπάρχει. Φέτος Ευρώπη, του χρόνου, μέσα στα 2 επόμενα χρόνια, ο Άρης πρέπει να γευτεί τίτλο, κύριε Καρυπίδη. Έτσι λέω εγώ. Ναι, δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Ο κορμός πρέπει να μείνει. Συμφωνώ με τους 2-3 παίκτες. Και όχι να τους δώσεις, να τους δώσεις και με καλό ποσό να μπορείς να πάρεις. Ναι, να τους αντικαταστήσεις επάξια και να βάλεις και παρακαθήκη, να πάρεις και στην άκρη κάποια πράγματα αν χρειαστεί, γιατί πάντα υπάρχουν και. Με αυτά και να χτίσεις. Άλλες μεταγραφικές περιπτώσεις. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή όπως βρήκες το Βέλετ. Μπορεί έτσι. Να βρεις κι άλλο Βέλετ, ναι, αλλά δεν μπορεί 6 ταυτόχρονα, λέω. Όχι, όχι. Λέω, καταρχήν, το σενάριο, το δεν ψυχείο, μπορεί να πάρεις κάποιον, αλλά δεν ξέρεις αν τόσο παίξει θα έρθει και θα προσαρμοστεί εύκολα. Οπότε έχεις χάσιμο σε αυτό. Έτσι. Δεν είναι εύκολο. Μπορούμε και μην ξεχνάμε, το είδαμε και στο μπάσκετ αυτό, δεν μπορούμε συνέχεια να τραβάμε τα διαμαντάκια από τη λάσπη. Θα τραβήξουμε και ζόγκ. Ναι. Το είδαμε στο μπάσκετ με ο Κάρο και την επόμενη χρονιά με διπλάσιο μπάτζετ, με πολύ περισσότερα χρήματα που ξοδεύτηκαν, τραβήξαμε 5 ζόγκ. Ζόγκ τραβήξαμε, μόνο ζόγκ. Εντάξει. Αυτά όλα να τα συνυπολογίσει ο Πρόεδρος, και επαναλαμβάνω, ο Άρης είναι μια ομάδα που του χρόνου, όταν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, θα έχει κλείσει 50 χρόνια χωρίς τίτλο. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Να μάθει να παίξει και ο Πρόεδρος, που είναι χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο, με τους κανόνες του παιχνιδιού. Δεν γίνεται να είναι ο Άρης 50 χρόνια χωρίς τίτλο. Μάθε και παίξε με τους κανόνες του παιχνιδιού. Και όπως κατάλαβες, Ζάχο, ο Πρόεδρος δεν χρειάζονται και φαρφάρες και πολλά-πολλά. Μπορεί να κάνεις ομάδα με πράγματα που είναι εφικτά, ας πούμε, για το οικονομικό γίγνεσθε του Πρόεδρου, έτσι. Ναι. Πολύ άνετα. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να είσαι δισεκατομμυριούχος, να είσαι Σαββίδης. Σαμπός. Μην ξεχνάμε ότι να μιλήσουμε τώρα για τον συμπολίτη. Ο συμπολίτης πόσα χρόνια προσπάθησε και έριξε και έριξε και δεν έριξε και αλλαγές των αλλαγών και σε προέδρους και σε θέσεις. Ναι. Και ο Κόκαλης στην αρχή. Και εσύ ήρθες από τα Τάρταρα, στο πούμε έτσι, εισαγωγικά, και βλέπεις ότι έχεις κάνει, θα μου πεις, ελλείψη άλλων φυσικά, αλλά και τι να κάνουμε, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Πώς θα γίνει δηλαδή.
Και έχει παρουσιάσει ένα αξιόλογο αυτή τη στιγμή σύνολο. Παίζει καλό ποδοσφαίρο η ομάδα σου. Ακούς κόσμο ότι χαίρεται να βλέπει την ομάδα. Πότε χαίρεται ο κόσμο να βλέπει ομάδα. Τότε επί αρχές, πρώτες εποχές, κόκκι και ούτε καθεξή. Ακριβώς. Το Λάτιν σχέδιο. Ναι, το Λάτιν σχέδιο. Οι πρώτες δύο χρονιές. Που δεν μας έβλεψε και νομίζω του πάει του Άρη αυτό το πράγμα. Έτσι είναι ίσως και φετινή χρονιά. Έτσι, μπράβο. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να ταράζονται τα νερά πολύ. Θέλει κάποιες κινήσεις που να είναι μελετημένες. Ναι, ναι, συμφωνώ και αυτό λέω συμφωνώ και παυξάνω. Δεν έχω να παραθέσω κάτι παραπάνω δηλαδή να προσθέσω. Λοιπόν, θα πάμε γιατί βλέπω πέρασε 9 η ώρα. Πέρασε. Θα βάλουμε και τον κόσμο στο παιχνίδι να ακούσουμε και τη δική του, δικές του απόψεις, τα σχόλια πάνω σε αυτά που συμφωνούμε, που σχολιάσαμε τώρα και συμφώνησες και εσύ βέβαια. Εντάξει, αν δεν συμφωνούσες, σε πετούσα από το. Όχι, μα δεν έχω. Ειλικρινά, όσο και να σκεφτόμαι, δεν υπήρχε. Άμα ήταν κάτι, θα σου το έλεγα. Δεν έχω το θάρρος. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά το 23-10-287-38 θα είναι δικό σας. 69-45-287-38 δικό σας. Θα λύσουμε εδώ και από το διαδίκτυο ό,τι άλλο υπάρχει, αν υπάρχει κάτι τελευταία στιγμή, για το σχολιάσουμε μαζί. Αν θέλουν, μπορεί να στείλουν και μήνυμα. FM και ενώ και το μήνυμά σου στο 54526. Έτσι. Και το σωστά, βλέπω. Μπράβο. Ναι, ρε, μπράβο. Άκης Θεοδόρου είσαι. Πάμε. Για παίρνουμε συγκρότημα και τραγούδι. Ρε φίλε, δεν ακούω τίποτα. Τι. Δεν ακούω. Εντάξει, σε παρακαλώ. Ναι, ναι, εδώ, αυτό εκεί πέρα. Εκεί, νάτος, κάτι ήρθε, αλλά γρατσουνάει, ρε. Γρατσουνάει τα αυτιά σου. Ναι, εμένα γιατί δεν γρατσουνάει. Και σένα σε ακούω τώρα κάπως, τώρα δεν πάρει. Τέλος πάντων. Δεν μου είπες τραγούδι, δεν ξέρεις. Δεν μου έρθες. Για πες εσύ ποιο. Η Τσέρτς είναι. Καλά, δεν είναι η Τσέρτς. Ραπτάει. Ούφο. Ούφο. Στο στάρο και μου, ρε φίλο. Δεν ξέρεις, αλλά μας... Τα αρπετά. Ναι, ναι. Λοιπόν, 23-10-287-38, μόνο το τραγούδι θα μπορούσαμε να βάλουμε. 69-45-287-38, 23-10-287-38. Θέλω να, αν έχουμε φίλους να τους ακούσουμε, θέλω να αγιάσω και δεν μπορώ. Επίτηδες φυσικά πρέπει να το κάνετε. Μου στέλνει ο φίλος ο Νίκος το link με τις δηλώσεις του Ναζλίδη, με την εικόνα του Άρης περνάει και ατρόμητο, μου χάρισε μια στιγμή ευτυχίας ο κόσμος. Φιλοξενήθηκε στο Yellow Radio ο Νασλίδης, καλά έκανε το παλικάρι και είπε φυσικά τα καλύτερα για τον Άρη. Τι να πει, Αργιανός είναι. Δεν θέλω να ξανακάνω τα ίδια σχόλια, ρε Νίκο, φίλε μου. Τα είπα, ό,τι είχα να πω το είπα. Εντάξει, δεν χρειάζεται, παιδιά. Το παιδί είναι Αργιανός, έκανε κάποιες δηλώσεις. Κάτι πρέπει να πει. Άλλο, δεν άκουσε χθες και προχθές. Να μην το αναφέρω. Δεν άκουσα, είμαι ειλικρινής. Ναι, εντάξει, ναι, εντάξει. Λοιπόν, ο Αντρέας, το μήνυμα του Αντρέα μου λέει ότι. Επειδή αυτό που σε ρώτησα, τι έλεγες ρε παιδί μου πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, λέει ο Αντρέας ότι στις 28 Αυγούστου έγραψε ότι ο Άρης θα τερματίσει από τη μέση και πάνω, ότι η ΑΕΚ δεν θα είναι στους δύο πρώτους και ότι ο Παναθηναϊκός θα παλέψει για την παραμονή στην κατηγορία και ότι το πρωτάθλημα θα παλέψουν πάω και ο Ολυμπιακός. Εντάξει, ψιλοεύκολα ήταν όλα αυτά που έγραψες εσύ, αλλά και εσύ τον Άρη απλά από την 8η θέση και πάνω τον έβλεπες. Μου κάνει εντύπωση αυτό πραγματικά. Δηλαδή μόνο εγώ έβλεπα ότι ο Άρης θα βγει σίγουρα Ευρώπη. Μάλιστα πόνταρα και στην θέση νούμερο 5, άσχετα αν αυτή η θέση αυτή τη στιγμή είναι η σίγουρη και ο Άρης είναι και ψηλοφαβορή για την τέταρτη. Θυμάμαι, μίλαμε συνέχεια τα ίδια, πριν κάνω τις μεταγραφές και με τα δεδομένα και τις παραμέτρους που σου είπα πριν, τις οικονομικές παραμέτρους καταρχήν, έλεγα ότι ο Άρης θα βγει πέμπτος. Πέμπτος. Βέβαια να μην λέω ψέματα, δεν έβαζα στην τετράδα τον Ατρόμητο, έβαζα στο μυαλό μου τον Παναθηναϊκό στην τετράδα. Ασχέτως το ότι έχει μια... Γιατί δεν έβαζα στην τετράδα τον Ατρόμητο, που ήξερες ότι ο Ατρόμητος έχει ενισχυθεί γιατί και ενισχύεται και από εδώ μεριά πλέον. Έτσι. Προηγουμένως το είπα, γιατί το ελληνικό ποδόσφαιρο λειτουργεί με κάποιους κανόνες. Έλεγα ότι αυτοί οι κανόνες... Όταν λέω Καρυπίδη, παίξε με τους κανόνες του παιχνιδιού, αυτό εννοώ. Ότι έχει κάποια δεδομένα πριν καν ξεκινήσει το ελληνικό πρωτάθλημα, ανεξάρτητα το ποιος είναι ο δυνατός κάθε φορά. Τα δεδομένα δεν αλλάζουν όμως. Τα δεδομένα. Δηλαδή, ακόμη και τώρα να ξαναρχίσει το πρωτάθλημα, το ίδιο θα σου πω. Ότι τα οικονομικά δεδομένα δεν θα αλλάξουν. Δηλαδή, δεν μπορεί. Και ακόμη και τώρα. Ο Παναθηναϊκός, τα οικονομικά του δεδομένα είναι πολλαπλάσια, ακόμη και στη χειρότερη στιγμή της ιστορίας του, από τον Ατρόμητο. Έτσι, το ότι δεν αποτυπώνεται αυτό στο χορτάρι είναι άλλη κουβέντα. Ναι. Εντάξει, τα δεδομένα και το διαμέτρημα και το εκτόπισμα του Παναθηναϊκού δεν μπορούσα να το βάλω φυσικά στο ίδιο με τον Ατρόμητο, γιατί επαναλαμβάνω, για τη δική μου λογική, το ελληνικό πρωτάθλημα το μεγαλύτερο ποσοστό παίζεται εκτός γηπέδου και το λιγότερο παίζεται στο γήπεδο.
Αυτή είναι τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ. Δεν ξέρω αν διαφωνεί κάποιος άλλος. Και έλεγα ότι ο Παναθηναϊκός και να κάνει κιόλας και την τιμωρία να την σβήσει. Άρα εσύ είχες περισσότερες φιλοδοξίες από την αρχή. Βλέπεις εγώ και ο φίλος τώρα, πώς τον είπαμε το παιδί. Ο Ανδρέας. Εγώ στην επεκτιακή που κάναμε με το Ραπτόπουλο πριν καν ξεκινούσουν οι μεταγραφές, είπα ότι ο Άρης θα βγει πέμπτος. Έχω βάλει και στοίχημα, το έχω κερδίσει. Φυσικά ήταν εύκολο. Έκλεψα από εκκλησία βασικά. Αυτός έλεγε ότι ο Άρης θα κινδυνέψει να πέσει και το στοίχημά μας ήταν ο Άρης που θα είναι πιο κοντά, αν θα είναι πιο κοντά στην Ευρώπη κερδίζω εγώ, αν θα είναι πιο κοντά σε βαθμούς από τον τελευταίο που πέφτει κερδίζει αυτός. Φυσικά ο Άρης βγήκε και Ευρώπη, οπότε δεν υπάρχει θέμα στοιχήματος. Και επαναλαμβάνω, βλέπω και τη δικιά σου την άποψη, βλέπω και τον Ανδρέα και μερικών άλλων, ήταν κουμπωμένοι, παρόλο ότι ο Άρης, επαναλαμβάνω, τις δύο προηγούμενες φορές που έπεσε σε δυσκολότερα πρωταθλήματα με περισσότερο χρήμα οι ομάδες, αυτό που σου είπα προηγουμένως, βγήκε και τις δύο φορές. Μάλιστα, τη μία βγήκε και τέταρτος, έτσι. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω εφόσον ένα πιο δύσκολο πρωτάθλημα, σε πιο δύσκολα πρωτάθλημα προ-κρίσης, βγήκε εύκολα Ευρώπη, γιατί να μην έβγαινε φέτος που το πρωτάθλημα είναι ακόμη πιο πεσμένο, πολύ πιο πεσμένο. Αλλάξανε και κάποια άλλα δεδομένα. Ας πούμε στο παρασκήνιο. Ναι. Γι' αυτό, ας πούμε. Και πέρα από αυτό, δεν θα βάλω το παρασκήνιο για να μην ανοίξω τώρα κεφάλαιο. Άρχισε να τότε στο παρασκήνιο. Όχι, για φέτος. Δεν μπορεί να είναι στο παρασκήνιο. Ναι, αλλά τότε ήταν άλλο το παρασκήνιο, τώρα ποτέ ήταν άλλο. Ναι. Διαμορφώνεται με άλλους και από άλλους οι κανόνες. Ναι. Λέμε τώρα, αν θέλουμε να το πάρουμε και αυτό υποθετικά μιλάμε. Αυτό και τι, αυτό πιο δεδομένο. Αλλά πιο πολύ νομίζω πως και εγώ και το παλικάρι είμαστε κουμπωμένοι, γιατί ο Άρης πάντα με ένα τρόπο κατάφερε να δει μια ισοστρέπεια μέσα, τόσο και αν ακούει τα σχημική κουβέντα και συνηθισμένα τη λέμε. Που κατέστρεφε ό,τι καλό μπορούσε να γίνει. Και για ένα διάστημα το είδαμε αυτό στον Άρη, έτσι. Mm-hmm. Ήταν πολύ μικρή κλωστή να κοπεί και να τα καταστρέψουμε, να αρχίσουμε την καρδάρα πάλι με το γάλα τη ομάδα που φέτος θα κάνει κάτι παραπάνω και το παραπάνω είναι να μην μείνει άνετα στην κατηγορία να βγει η Ευρώπη. Εντάξει, εγώ το λέω που δεν είμαι τόσο φιλόδοξο. Αυτό περιμέναμε. Και όντως συμβαίνει αυτό. Η ομάδα φαίνεται ότι τελικά θα καταφέρει. Θα πετύχει το στόχο της, έτσι. Βοηθάνε και κάποιες συγκυρίες βέβαια σε αυτό. Ναι. Αλλά ο στόχος νομίζω θα επιτευχθεί. Ο στόχος όμως δεν είναι, μην ξεχνάμε, ο τελικός, να βγει η Ευρώπη μόνο. Είναι ένα. Ο είναι αυτός. Ναι. Γι' αυτό είπα εγώ. Όχι. Ναι. Το βάζω λίγο πιο μακροχρόνια. Ότι είναι να προχωρήσει κιόλας. Δηλαδή να μπει στους ομίλους. Ναι, καλά, έτσι. Εντάξει. Τώρα πάμε Ευρώπη και να αποκλειστούμε από καμία. Φυσικά. Αγαπούλα, φυσικά, ξέρω εγώ τι Ευρωπαϊκή. Φυσικά ο στόχος είναι να μπει στους ομίλους, διότι αν παίξεις, αν γίνουμε δηλαδή Ατρόμητος ή Τρίπολη, μιλάω για τις δύο ομάδες που αποκλείστηκαν από τα πρώτα παιχνίδια. Ναι. Αν είναι να γίνουμε έτσι, είναι σαν να μην βγήκαμε Ευρώπη, εντάξει. Ναι, τουλάχιστον γιατί... χειρότερη να φτάσουμε στο τελευταίο παιχνίδι για τους ομίλους και ανάλογα την ομάδα. Μην ξεχνάμε, εδώ είναι ένα βασικό τώρα πάνω σε αυτό που λες, ότι ο Άρης πρέπει να τα λέμε σιγά σιγά αυτά τα πράγματα, γιατί μερικοί έχουν στο μυαλό τους τα παιχνίδια με Ατλέτικο την τελευταία χρονιά. Καμιά σχέση. Όχι, όχι, άλλο θέλω να πω. Ο Άρης αυτή τη στιγμή θα ξεκινήσει με 0 βαθμούς. Με 0 βαθμούς. Ναι, δηλαδή ναι. Θα είναι ανεξαρτήτου δυναμικότητας, αν έχει καλή ομάδα ή όχι, θα είναι ο πιο αδύναμος. Δηλαδή μια ομάδα που σαν να βγει και πρώτη φορά Ευρώπη, κάπως έτσι. Και να πούμε, θα παίξει με τρεις αντιπάλους, νομίζω, που θα πρέπει να αποκλείσει για να βρεθεί στους ομίλους. Σκληρός των ομίλων, έτσι. Ναι. Η πρώτη θα είναι αδύναμη τελείως, θα είναι πολύ στα μέτρα του λογικά, αλλά και εκεί θέλει προσοχή, να μην υποτιμάς κανέναν. Και οι υπόλοιποι δύο, βάσει λογικής. Ναι, μπράβο, με εκείνο το που πήγε στο Θεό και γύρισε μπάλ. Δηλαδή. Θέλει προσοχή. Φυσικά, και μην ξεχνάμε ότι ο Καρυπίδης, δεν ξέρουμε τώρα πόσο θα συνεχίσει να μπορεί να βάζει ο άνθρωπος. Θα πρέπει κάποια στιγμή να πάρει. Και ένας τρόπος να πάρει είναι να μπει στους ομίλους. Να πάρει κάτι για να επενδύσει χωρίς να. Μπει στους ομίλους, παίρνει και αρκετά χρήματα. Αυτό λέμε. Να κάνει μία ή άλλη δουλειά στα λεφτά του, να μπορεί να επενδύσει, να μην είναι και τη χασούρα. Γιατί κακά τα ψέματα είναι ο άνθρωπος και επιχειρηματίας πάνω απ' όλα, έτσι. Ναι, ναι. Εδώ βέβαια, εγώ λίγο διαφωνώ εδώ. Διότι πρέπει να δώσεις για να πάρεις πρώτα, όχι φυσικά να ξεφεύγεις. Με το σκεπτικό ότι έχει δώσει μέχρι τώρα. Έχει δώσει. Μεγαλομέτωχος είναι, θα δώσει. Αλλά είναι και στον Άρη. Μεγαλομέτωχος. Είναι. Ακριβώς. Άμα είναι φίλε, να έχουμε πάλι, θα πάρουμε το φίλο. Αν είναι πάλι να έχουμε διαχειριστές, να πας εσύ και εγώ. Ναι, φυσικά θα δώσει. Εντάξει. Φυσικά θα δώσει, έτσι. Αν δεν δώσεις και δεν χτίσεις, γι' αυτό την πήρε την ομάδα από χαμηλά και σιγά σιγά έκτισε. Να δούμε. Εγώ επαναλαμβάνω. Αυτό που είπα. Έτσι, βλέποντας και κάνοντας και όλα. Στα δύο επόμενα χρόνια να κατακτήσει τίτλο. Και όταν λέμε τίτλο, με τα οικονομικά αυτά δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, το μόνο που μπορεί να πάρει το κύπελο, έτσι. Για να μην λέμε ό,τι θέλουμε. Πάμε στον φίλο. Καλησπέρα. Γεια σας, Ζάχο. Έλα, φίλε μου. Ο Αριστίδης είμαι. Έλα, Αριστίδη. Από Αθήνα, έτσι. Ρέα, ναι. Έλα, σας ακούμε, Αριστίδη. Και ο Άκης είναι δίπλα μου, έτσι. Ναι, ναι. Okay.
Δεν θα άκουσα. Και ο Άκης λέω δίπλα μου, δεν είμαι μόνος. Α, και ναι, ναι, ναι. Ο Συναριανός, έτσι, Συναριανός. Ακούει συντονάκι, καλησπέρα Άκη. Πάμε. Ο Τάσος δεν είναι, ε. Ο Τάσος, είπαμε, Πέμπτη φτιάχνει δόντια ακριβώς την ώρα της εκπομπής. Δεν παίζω πρόλαβα από την αρχή. Όχι, εντάξει, είναι και έτσι δύο προηγούμενες Πέμπτες. Εννιά παρά. Καλά, στελείωσε το παιδί. Γιατί είναι και άσχημο πράγμα αυτό και ο πόνος στα δόντια και αυτά τώρα που κάνει τρομερή δουλειά, οπότε και πολύ χρόνο χρειάζεται, οπότε θα τελειώσει και μια χαρά θα είναι. Αυτά τα δόντια για να τα έχει τουλάχιστον μέχρι να πάρουν το πρωτάθλημα να μπορεί να το φάει. Να μην αρχίσει με τα ούλα. Δεν τρώγεται με τίποτα, δεν τρώγεται αυτό το πράγμα, έλα. Από εμάς δεν τρώγεται, Ζάχο, από εμάς δεν τρώγεται. Τι να κάνουμε, θα το ζήσουμε κι αυτό. Να πάρουμε εκείνες τις μέρες. Θα λείπω. Υγεία να υπάρχει σε όλο τον κόσμο, θα λείπω. Τι θες, άμε εδώ πέρα, παγγελίζει ο Τρίγκας, θα φέρει εδώ και εγώ θα είμαι εδώ. Είσαι καλά. Εγώ θα φροντίσω να είμαι Πειραιά. Αθήνα θα είμαι. Αθήνα θα έρθω. Έχω και 2-3 χρόνια να έρθω στα φιλαράκια μου στην Αθήνα. Αθήνα θα έρθω. Ναι, μετακομίσουμε κάπου να ξεχαστεί λίγο το πράγμα. Τα φιλαράκια μου είναι Γκίζη. Δεν ξέρω αν είσαι κοντά στον Γκίζη. Δεν την ξέρω την Αθήνα. Γκίζη, όχι, δεν είμαι κοντά. Είναι κέντρο Αθήνα αυτό. Παραθυναϊκά και ιδέε είναι. Οι δύο είναι Παναθηναϊκοί, ένας Ολυμπιακός, ένας ΑΕΚΣΙΣ. Ναι, εκεί συνήθως ο Γκίζη είναι δυνατός συνήθως του Παναθηναϊκού. Είναι και της ΑΕΚ, το δωματιάκι παλιά, τώρα δεν ξέρω. Το δωματιάκι είναι ο πιο παλιός σύνδεσμος της ΑΕΚ. Έτσι, original. Και υπάρχει ακόμη μόνος... αυτό. Υπάρχει το δωματιάκι. Ναι. Ναι, ρε. Γιατί αυτό, αν και δεν είμαι ΑΕΚ, τα ξέρω από τον φίλο μου, ότι αυτό το όνομα, δηλαδή το δωματιάκι είναι κάτι συνώνυμο με τον, πώς λεγόταν ο αρχηγός εκεί της Originals, ο Χατζηχρίστος. Ο Χατζηχρίστος, δεν ναι. Νομίζω να υπάρχει πλέον ο Χατζηχρίστος, δεν ξέρω αν υπάρχει δωματιάκι, γι' αυτό το είπα. Όχι, δεν υπάρχει ο Χατζηχρίστος, ο ματιάκι υπάρχει, αλλά και είναι ο μόνος σύνδεσμος στον Γκίζη που υπάρχει μια άτυπη άδεια εισαγωγικά μέσα. Ναι, για αυτούς, ναι, ξέρω. Για τους, από τους Παναθηναϊκούς να υπάρχει αυτός ο σύνδεσμος. Έτσι, εκεί είναι όλη η περιοχή και η τριγύρω είναι Παναθηναϊκή. Ναι, δυνατή, δυνατή περιοχή Παναθηναϊκού. Πάμε στα του Άρη. Πάνω σε αυτά που λέγαμε, κάτι θα άκουσες και θα ήθελες να σχολιάσεις προφανώς. Βαρέθηκα να μου λένε ότι παίζω καλή μπάλα και πόσο καλή είναι η ομάδα του Άρη και να μ' αρέσει να τους βλέπω και χαίρομαι να τους βλέπω. Το βαρέθηκα αυτό. Θέλω τίτλο. Έτσι, δεν το συζητάμε. Ξαναθύμισε δηλαδή... μου λίγο ηλικία 38 μου είπες. Ναι, 38. Ναι, σκέψου εμείς που είμαστε 50 ρε φίλε. Εσύ 38 και θέλεις τίτλο. Τι να πούμε. Ζάχο, είσαι 50. Είμαι 50 και 4 μηνών. Σωπα ρε, να ζήσεις, να τα εγκατοστείς, δεν σου φαίνεται καθόλου. Τουλάχιστον από ό,τι σε θυμάμαι από τη μαρμίτα, δεν σου φαίνονταν ηλικία. Έτσι με τώρα χωρίς μαλλιά απλώς. Μικροδείχνει. Και το σκουφί και τα γυαλιά. Έχω ένα καλό DNA από τους γονείς, δόξα τω Θεώ. Ο Μπού πόσο χρονών είναι? Ο Μπουγάτσας. Ο Μπουγάτσας είναι ένα χρόνο μικρότερος από μένα. Ένα χρόνο και κάτι μήνες. Καλά, αυτός φαινόταν, είχε και το ψαρό το μαλλί. Όταν θα έρθεις, αν έρθεις με το καλό. Ήρθες ρε, δεν ήρθες. Εσύ δεν είσαι που ήρθες στο Άρη ΣΑΕΚ ή όχι, ο άλλος Αριανός? Ήρθα. Και δεν μας είπες, ήρθες μια εβδομάδα εδώ και δεν είπες τίποτα. Ούτε από εδώ πέρασες. Θα σε πήγαινα και στον Μπουγάτσα να πιούμε καμιά μπυρίτσα. Δεν πέρασες. Ανέβηκα πάνω μια εβδομαδούλα. Αλλά ξέρεις τι γίνεται όταν ανεβαίνουμε πάνω, να πάμε από τον ένα συγγενή, να πάμε από τον άλλο συγγενή. Κατάλαβα. Να πάμε από τον άλλο. Και όχι ελάτε από εδώ, και όχι ελάτε από εκεί. Πάμε για αυτό που έλεγες για τον τίτλο. Από τους Παοκτζίδες. Την επόμενη φορά όμως θα σας πάρω τηλέφωνο. Έγινε, εντάξει, εδώ πέρα. Από Μάιο, έτσι. Όχι έτσι. Μάιο. Πάσχα και μετά δεν ξανανεβαίνω για να, αυτό που λέγαμε πριν. Έτσι. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω, Ζάχο. Δεν θέλω να μου λένε άλλο τι καλή ομάδα έτσι, που έχει έτσι, ο Άρης. Έτσι. Θέλω τίτλο. Τίτλο. Τα δύο επόμενα θέλω χρόνια τίτλο. Πρέπει ο Άρης να πάρει τίτλο. Και ξέρεις για κάποιον, πέρα από τα 50 χρόνια, έτσι, που... Είναι πάρα πολλά χρόνια, ειδικά για τον Άρη. Για ομάδα σαν τον Άρη και έτσι όπως λειτουργεί το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι, φίλε, απίστευτο αυτό το νούμερο. Μπράβο. Αλλά ξέρεις τι, αναγκαστικά πρέπει να γιγαντωθείς και εσύ για να επιβιώσεις την πόλη. Ναι. Καλός ή κακός πρέπει... Ξέρεις κάτι, εγώ δεν ξέρω αν έχεις άλλη γραμμή. Τέλος πάντων, εγώ είμαι εναντίον των συνδέσμων. Δεν μ' αρέσει. Το θυμάμαι αυτό από την αρχή, από την πρώτη σου πρόταση. Αλλά παραδέχομαι ένα καλό στους δύο συνδέσμους του Άρη, τους μεγάλους, ειδικά του Σούπερ 3. Τους παραδέχομαι ότι γεννήθανε Αριανούς. Έτσι. Γιατί ουσιαστικά. Οργάνωσαν τον κόσμο του Άρη δεκαετία του 80 Σούπερ 3 και έκανε στις δύσκολες χρονιές των πτώσεων
Έκανε έργο και έκανε και Αριανά και ο Άρης παρότι ήταν. Δηλαδή συσπήρωσε πιο πολύ τον κόσμο. Μπράβο. Και όχι μόνο, γέννησε και Αριανούς. Ναι. Έκανε Αριανούς και με εισαγωγικά, με την παραμύθα. Εισαγωγικά η παραμύθα. Έτσι. Προπαγάνδα πάντα παίζει ρόλο. Και πρέπει να είσαι καλό σε αυτόν τον τομέα, έτσι. Αλλά για να, ειδικά για όταν να δεν υπάρχουν επιτυχίες. Πρέπει κάπως να ψήσεις τον πιτσιρικά, κάτι να του δείξεις. Ο κόσμος είναι μεγάλος, είναι πολλής, αλλά και ο πιτσιρικάς θέλει, όταν θυμίζεις και στον εαυτό σου αυτό και που είπες. Κυρίως σε τέτοιες εποχές που δεν έχεις αποκούμπει ούτε το μπάσκετ έτσι, να τραβάει πράγματα, έτσι. Το βόλεϊ, οπότε ένας λόγος παραπάνω. Πολύ σωστό. Γι' αυτό, επειδή, για να τελειώσω και με αυτό και να κλείσω, να μην κρατάω τη γραμμή, επειδή ο άλλος γιγαντώθηκε, αναγκαστικά πρέπει να ακολουθήσεις και εσύ. Εγώ το πιστεύω αυτό. Για να επιβιώσεις την πόλη. Δεν θέλω να γίνω ούτε μακεδονικός, κάποια φάση χτύπα ξύλο. Δεν μπορεί να γίνω Άρης μακεδονικός όμως, Αριστείδη, υπάρχει πολλούς κόσμος. Να σου πω κάτι, ξέρεις τι δύναμη είχε ο Εθνικός στον Πειραιά. Εγώ πάντως είμαι, αυτό είναι, μου το λένε, έχω και έναν φίλο που είναι Εθνικός, όσο και αν σου φαίνεται περίεργο. Είναι Αριανός, είναι από την Αθήνα και στην Αθήνα όταν ήταν μικρός ήταν Εθνικός. Τέλος πάντων, εγώ είμαι 50 όπως σου είπα. Εγώ ποτέ. Ναι. Γιατί έτσι μου λέει, κι άλλοι μου λένε, ξέρεις πόσο κόσμο είχε Εθνικό. Εγώ 50 χρονών είμαι, δεν θυμάμαι ποτέ τον Εθνικό με κόσμο. Δεν ξέρω πριν τα 50 αν είχε κόσμο Εθνικός. Κι όμως, ναι. Φιλαράκι, ο Εθνικός, εδώ οι παλιοί μου λένε, είχε τρομερή δύναμη. Ξεναγωνιζόταν στη δεκαετία, εντάξει παλιά όμως, έτσι, 60 και 70. Να σου πω κάτι αδερφέ όμως, αυτή η δύναμη του Εθνικού, επειδή και εγώ 50 είμαι και τα ζήσαμε λίγο πολύ, έτσι, ακόμα θυμόμαστε τον Εθνικάρα να φωνάζει μέσα σε εκείνο το γήπεδο του Καραϊσκάκη το παλιό. Ναι, εγώ το θυμάμαι αυτό. Δεν είχε την δύναμη που μπορούσε να το κρατήσει, είχε φθαρεί με το πέρασμα του χρόνου, δηλαδή απομείωσε πάρα πολλούς Ολυμπιακούς. Πήγαν εκεί πέρα γιατί το βλέπανε να έρχεται το έργο με τις επενδύσεις και με όλους τους καραμποκίδες. Και μείνανε πολύ λίγοι από τον Εθνικό. Οπότε ήταν θέμα χρόνου να μείνει ο Εθνικός να ακολουθήσει την πορεία που ακολουθήθηκε έτσι και να διαλυθεί στην ουσία. Να το διαλύσουν όπως λένε τέλος πάντων και να ακολουθηθούν άλλα συμφέροντα εκεί στον Πειραιά που εντάξει λογικό. Αλλά αυτό είναι. Με τον Άρη αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Κατάλαβες. Γιατί είναι άλλη κατάσταση. Πολύ περισσότερο. Δεν είναι, περισσότερο και είναι δύο συγκρίσιμο μέγεθος, ναι, δεν είναι. Ναι. Εγώ, Άκη, επειδή μεγάλωσα παροξύτικη γειτονιά και δεν θέλω να βάλω μετρητή αγάπης, αλλά επειδή μεγάλωσα παροξύτικη, είμαι νεαπολίτης, γεννημένος και μεγαλωμένος νεαπολίτης. Εγώ τον Άρη, επειδή υπήρχε από αυτή η προπαγάνδα που έλεγε ο Ζάχος πριν, και το κράξιμο, ρε παιδί μου, γιατί ήμασταν μια μίγα μες στο γάλα η Αριανή εκεί πέρα. Επειδή τον αγαπάω έτσι τον Άρη ένα κλικ πιο παραπάνω, νιώθω ότι τον Άρη τον αγαπώ εγώ, γιατί ήμουν ο μόνος ας πούμε μέσα στην Νάπολη σε μια ευρύτερη περιοχή και δεν θέλω να πάθει αυτό που έπαθαν κάποτε κάποιες μεγάλες ομάδες όπως ο Εθνικός. Ωραία, να ολοκληρώσεις λίγο για να πάρουμε την επόμενη μια θέληση. Όπως ο Εθνικός και όπως πάει να γίνει και ο Ηρακλής, φίλε, να το ξέρεις αυτό, να το θυμάσαι. Με τον Ηρακλή να μου το θυμηθεί στα λόγια μου. Να σε καλά, Αριστείδη. Καλή συνέχεια. Να σε καλά. Ούτε ο Ηρακλής είναι, παρότι είναι ομάδα της πόλης, συγκρίσιμο μέγεθος με τον Άρη, ποσοτικά εννοώ σε κόσμο. Ούτε τις προηγούμενες δεκαετίες ήταν. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Χαίρετε. Καλησπέρα. Πού είναι ο Τρέγια σήμερα? Πάλι ρε εσύ, αφού τα δόντια ρε. Χτίζει. Α, πάλι τα δόντια. Τι έγινε με αυτά τα δόντια, ρε παιδί μου? Ξέρεις τι κάνει τώρα, βρίσκεται... πέραν της πλάτης, ξέρεις τι κάνει, τώρα σοβαρά. Από την αριστερή πλευρά πάνω κάτω τα αλλάζει όλα. Καμιά 10-11 δόντια είναι. Γέφυρες κάνει, νόμιζες πλάτα, γέφυρες κάνει. Ξέρει τι κάνει. Γέφυρες στίζει. 45 πλούς ξαναγεννιέσαι, ξέρεις, ε. 45 πλούς ξαναγεννιέσαι. Εγώ όλα παρό... την αρχή γίνονται. Να σου πω χαριτολογώντας, γιατί τα κάνει τώρα και δεν πρέπει να τα κάνει με τη νέα τούμπα, να του βγει και φθηνότερα. Για σένα, επειδή τώρα μου φαίνεται σαν να κάνετε αναδρομικά εσείς του Άρη. Τι κάνουμε? Επειδή λείπατε τόσο αναδρομικά. Καταρχήν, να ανακαλύψετε τις χαμένες τις ώρες. Γιώργο, εσύ είσαι, έτσι. Ναι. Έλα, πάμε. Ναι. Πάμε. Λοιπόν, εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση και θα σας την πω λίγο τώρα, είναι ότι ακούω κάτι φωνές από το παρελθόν του Άρη να εμφανίζονται σιγά σιγά στα ραδιόφωνα. Δεξιά, αριστερά, σε έναν άλλο σταθμό, ένας πρώην του Λίμπερο, ένας τώρα η δικιά σου φωνή πάλι πολύ γνώριμη, γιατί δούλευες και εσύ παλιά στο Λίμπερο. Εγκαταλείψτε εσείς, είστε οι μόνοι που δεν δικαιούστε να μιλάτε για τον Άρη.
Γιατί τον εγκαταλείψατε, φίλε. Τον εγκαταλείψατε όλοι τα δύσκολα του χρόνια. Για τον Άκη, λες. Για τον Άκη, λες, δίπλα. Ναι. Δεν νομίζω ότι τον εγκατέλειψε ο Άκη. Πώς το εννοείς, τον εγκαταλείψαμε, συγγνώμη. Η άποψή σου για το. Περίμενε, Γιώργο, να κάνουμε διάλογο. Γιώργο, εξαφανίστηκαν όλοι. Γιώργο, να κάνουμε διάλογο. Πώς το εννοείς, το εξαφανίστηκε, δηλαδή, εγκαταλείψε κάτι εσύ. Πώς είναι αυτή η λέξη εγκαταλείπω κάτι. Λαλίστατη τότε με κόκεμο και τόκε. Και τώρα σιωπούμε. Την τετραετία που ήσασταν κάτω, εξαφανιστήκατε όλοι. Ναι, και μου λες τώρα ότι σιωπούμε. Ρε φίλε, άκου όμως κιόλας, να μου απαντάς κιόλας, ναι. Σε ρωτάω κάτι. Ναι. Και μου λες τώρα δηλαδή ότι σιωπούμε τα τελευταία χρόνια. Αυτό ναι, μου λες. Ωραία. Τάφος άκρα σιωπής. Ωραία, μπορεί να ξέρεις πάντως, πιστεύω ότι το έχεις ακούσει κι αλλού, δεν είναι, είναι κάτι συνηθισμένο, δεν θα ακούσει πρώτη φορά από μένα για να το παίξω έξυπνος. Πολλές φορές ξέρεις ότι η σιωπή είναι πολύ δυνατότερη από πολλές φωνές και θορύβους, έτσι. Όχι, οπότε, φίλε, κάνεις έτσι. Λάθος. Αυτός που σιωπεί μπορεί να προετοιμάσει γιατί... το έδαφος για κάτι άλλο. Δεν το ξέρεις. Να σε εξηγήσω. 50 χρονών είμαι. Γιατί... Δεν έχω ανάγκη από σιωπή. Ήσασταν μετρημένοι στα... Εγώ τώρα δεν θα σας υποδείξω τι θα κάνετε. Εγώ λέω ότι έχω διαπιστώσει, έτσι. Εντάξει, τώρα, ξέρεις τι μου φαίνεται εμένα, ότι στα καλά του Άρη εμφανίζεστε. Ποιος το λέει και τώρα, στα άσχημα του Άρη εξαφανίζεστε. Κάνεις λάθος, φίλε. Εγώ ήμουν στο Λίμπερο, εδώ πέρα όταν ο Άρης είχε ξαναπέσει και πρέπει να ανέβει και ούτω καθεξής. Και κάνεις λάθος. Τώρα, αν κάποιες συγκυρίες παίρνουν παραγωγούς να λείπουν. Εγώ αυτό που έχω αντιληφθεί είναι λάθος αντίληψη. Ότι μέχρι και πέρσι. Ήταν 2-3 αυτοί που μαχότανε. Ναι, το λες τώρα εκ του ασφαλούς όμως, γιατί η ομάδα σου δεν έχει περάσει όταν περνάει η ομάδα μου. Ο μοναδικός που μαχότανε, ο πιο αυθεντικός Αριανός για μένα, ξέρεις ποιος είναι. Ποιος είναι. Ξέρεις ποιος είναι. Πες μου. Ο Θόδωρος Αριανός. Αυτός ήταν μόνο που μαχότανε και έβγαινε στα ραδιόφωνα και μιλούσε και υπερασπιζότανε τους πάντες και τα πάντα. Θόδωρο, λες, τώρα, λοιπόν, όλοι οι άλλοι έχετε σιωπή. Ο Ζωέλ που είναι, που εξαφανίστηκε. Ρε φίλε, αυτοί τα παιδιά αποσύρθηκαν μόνοι τους. Δεν αποσύρθηκαν τους... γιατί. Αποσύρθηκαν γενικά. Όχι, εγκατέλειψε... Για ποιο λόγο. Εσύ γιατί πιστέψεις, επειδή ο Άρης έπεσε. Σε πληροφορώ ότι ο Γιάννης ο Ζωέλ, επειδή έτυχε και έχω κάνει με το παιδί, έχω συναστραφεί εδώ πέρα στο ραδιόφωνο. Από τότε σε θυμάμαι, ναι. Ναι, ακριβώς. Σε πληροφορώ ότι εγκατέλειψε γενικά. Κατάλαβε πλέον, μάλλον, ότι όλο αυτό το θέμα είναι γελίο να συνεχίσει να το ακολουθεί. Και δεν μιλάω για το ραδιόφωνο και τις εκπομπές, έτσι προς Θεού, γιατί το ραδιόφωνο είναι άλλη φάση. Με τις ομάδες προφανώς είδε πως τα πράγματα πηγαίνουν. Και ναι, υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι που κουράστηκαν και το εγκατέλειψαν αυτό γιατί δεν τους βγάζει πουθενά. Γιατί δεν μπορούμε να το αποδεχτούμε αυτό. Επειδή είναι Αριανοί και επειδή σαν παοξής δεν έχεις βιώσει καταστάσεις όπως έχω βιώσει εγώ σαν Αριανός. Δεις. Τώρα εκ του ασφαλούς μιλάς και εσύ πιστεύεις ότι αν η ομάδα σου τραβούσε αυτά που τραβάει ο Άρης και ο Ηρακλής, θα μιλούσε τώρα όπως μιλάς εσύ τώρα. Να σου εξηγήσω γιατί το λέω. Όχι, αυτό. Γιατί δεν μπορείς να μου εξηγήσεις, γιατί δεν το έχεις περάσει. Να σου εξηγήσω, γιατί και ο Κούλαλης Ηρακλειδέας είναι, αλλά είναι εκεί, φίλε. Ρε φίλε, κάθε ο Κούλαλης όμως αγαπάει. Και στη άκου. Και στη Β' Εθνική. Λοιπόν, είδες λοιπόν που μιλάς για έναν άνθρωπο που κάναμε μαζί 2-3 χρόνια ραδιόφωνο και εδώ και ένα χρόνο στον Αρένα περίπου. Άκου να σου πω. Ο Αντώνης όμως δεν είναι εγκαταλείπει την ομάδα του. Αγαπάει και το ραδιόφωνο σαν ραδιοφωνικός παραγωγός. Απλά το αντικείμενό του είναι αυτό. Εμένα πολιτικό, μου αθλητικό. Κάνει οπότε, εντύπωση, ναι. Σου λέω τώρα. Που τώρα ξαφνικά πεταχτήκατε όλες αυτές εγώ οι φωνές από το παρελθόν. Εγώ τον κάλεσα. Καταρχήν είμαι καλεσμένος, έτσι δεν έχω εκπομπή. Είναι φίλος μου, επειδή δεν άκουσα από την αρχή καταρχήν. Όχι, έχω κάνει 10-15 λεπτά. Ο Άκης ο Θεοδωρού, είμαστε μαζί μεγαλώσαμε από μικροί. Στο ίδιο θρανείο μεγαλώσαμε, κατάλαβες. Δεν το κάλεσα σαν Αριανό ή επειδή. Εντάξει, εγώ τώρα μιλάω γενικά έτσι, το πώς το βλέπω εγώ. Έχει δίκιο ο φίλος ο Αριανός που λέει ότι ενδεχομένως εγώ μιλάω τώρα εκ του ασφαλούς γιατί δεν έχω βιώσει τέτοιες καταστάσεις. Αλλά εγώ με τα δεδομένα που έχω αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να φυσικά και δεν μπορώ να ξέρω τι θα έκανε ένας αντίστοιχος δικός μου παραγωγός, έτσι. Σωστά. Μιλάω με τα δεδομένα που έχω αυτή τη στιγμή. Και ένα δεδομένο που έχω και λέω, γιατί ακούω ραδιόφωνα δεξιά-αριστερά, ο μόνος που πάλευε για τον Άρη τόσα χρόνια, άσχετα αν συμφωνώ και διαφωνώ, ήταν ο Θόδωρος Αριανός, παιδιά. Ποιος είναι αυτός? Ο Θόδωρος Αριανός είναι που δούλευε σε ένα άλλο ραδιόφωνο, τώρα δεν δουλεύει, τώρα βγαίνει σαν ακροατής πάλι. Είναι ένας πολύ γνωστός. Έκανε και εκπομπή στο Πετρουλάκη, το σταθμό τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτός κάθε μέρα μαχότανε, παιδιά. Ο ένας Θοδωρής που ήταν και στον Αρένα με τον Κούλαλη, λες. Ναι, αυτός, ναι. Μάλιστα, αυτός ναι. Εδώ κάθε μέρα μαχότανε για τον Άρη.
Και εγώ αυτό να, παρόλο που είναι φοβερός αντιπαοξής και είναι κατά της ομάδος μου, εγώ του βγάζω το καπέλο, φίλε. Εντάξει, είναι άποψή σου. Είναι άποψή σου ποιος σου αρέσει και ποιος νομίζει ότι παλεύει και ποιος όχι. Εγώ λέω πώς βλέπω ποιος μάχεται για την ομάδα. Το λες αυτό για το Φοδέρο, το λες και για τους δυο μας. Δεν το κατάλαβα αυτό. Όχι, εσένα δεν έχω πει κάτι για σένα. Α, όχι, νόμιζα, εγώ γιατί... μιλάω για τις φωνές. Όχι. Εγώ είμαι... και για μένα να το λύσεις, δεν υπάρχει πρόβλημα. Απλά θα σου λέγω ότι όχι. Ήμουν σε άλλο ραδιόφωνο. Θα στο έλεγα, όχι, θα στο έλεγα. Το ξέρω, και με σένα ξέρω τι γίνεται. Απλώς, τέλος πάντων, για να μην νομίζετε τώρα ότι απλώς ήθελα να πω γενικά, να το πω γενικά, ας πούμε, ότι καλό είναι όταν, ας πούμε, κρίνετε συνδέσμους και αυτά, ποιοι τον εγκαταλείψαν, ποιοι τον κάνανε, ξεκινάμε πρώτα από το δικό μας το συνάφι. Ποιοι έχουν εγκαταλείψει από εμάς, εσείς σαν παραγωγή δηλαδή, καλό θα είναι να κοιτάξετε είτε δεξιά-αριστερά, ποιοι ήταν κοντά στα δύσκολα χρόνια του Άρη. Εγώ σαν ακροατής, σαν τρίτος, το βλέπω. Γιώργο. Γιατί όταν ακούς λίμπερο, ας πούμε, ξεχνάς το ραδιόφωνο και ακούς και την εκπομπή του Άρη, ρε παιδί μου. Ωραία. Δηλαδή δεν είναι όλη την ώρα να λάει στο ραδιόφωνο. Σωστό αυτό. Κατάλαβες. Έχεις ταυτιστεί με ένα ραδιόφωνο. Αυτό είναι σωστό που λες. Απλά θέλω να σου πω ότι η πορεία του καθενός έχει γράψει. Όπως λες και του Θόδωρου, εγώ δεν το ξέρω, παιδί, σοβαρά σου μιλάω. Έχω ακούσει, αλλά δεν κατάλαβα τώρα αν είναι αυτός. Έχω ακούσει κάποια πράγματα. Απλά θέλω να πω ότι ο καθένας, η πορεία του καθενός έχει γράψει. Και υπάρχει ο καθένας τι έχει κάνει. Δηλαδή του Θόδωρου, του Άκη. Φόδωρος είναι αυτός, ο Άκης. Και του Θόδωρου που λες και η δική μου και του Τάσου. Δηλαδή η πορεία, μέσα στην πορεία των χρόνων έχουμε γράψει ο καθένας κάποια πράγματα. Ναι, φυσικά. Και... Γι' αυτό και εγώ κρίνω και λέω τώρα ότι ο Θόδωρος ο Αριανός για μένα έτσι, είναι ο πιο αυθεντικός ραδιοφωνικός Αριανός παραγωγός, άσχετα με το τι λέει, τι δεν λέει, έτσι, ναι. Γιατί ήταν συνέχεια εκεί. Ωραία. Και να φανταστείς, κάποια στιγμή έπαιξε ο Άρης, και δεν το λέω τώρα για τρολάρισμα, έπαιξε ο Άρης το κύπελο της Γάμα Εθνικής με το χωριό μου, το μεσημέρι, νίκη μεσημερίου. Και έχασε. Το θυμάμαι. Και βγήκε εκείνο το βράδυ της μεγαλύτερης ντροπής που το παραδέχτηκε και ο ίδιος, ας πούμε, βγήκε εκεί, δεν κρύφτηκε, να υπερασπίσει την ομάδα του. Εγώ αυτόν τον άνθρωπο, πραγματικά σας μιλάω, το θαυμάζω. Ωραία. Είναι για μένα ο πιο αυθεντικός Αριανός που υπάρχει. Τότε είχε εκπομπές, εννοείς, σε ποιο Μετρόπολης. Δεν είχε εκπομπές. Και εκπομπή έκανε και όταν βγαίνει σαν ακροατή, σαν παραγωγός μιλάει. Ένα λεπτό. Δεν έχει το άλλο λέω, άλλο λέω. Αν είχε εκπομπές. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, να σου πω αλλιώς. Εγώ τώρα είμαι στο Λίμπερο, έτσι. Και έπεφτε ο Άρης. Αυτή τη χρονιά που βγαίνει η Ευρώπη, έπεφτε, έτσι. Τι θα πει, επειδή έπεφτε ο Άρης, δεν έπρεπε να έρθω εδώ. Θέλω να σου πω ότι αν είχε εκπομπή, ήταν υποχρεωμένος να είναι εκεί πέρα. Τι θα πει, έκανε τέτοιο. Αν δεν είχε εκπομπή. Και ήταν υπερστασιακά ή ήταν ένας ακροατής όπως και εμείς γίναμε. Που έκανε παρεμβάσεις. Είχε εκπομπή. Άρα έπρεπε να ήταν εκεί, ρε Γιώργο. Έπρεπε να ήταν. Δηλαδή επειδή έπεσε ο Άρης. Ναι, αλλά εγώ δεν με καταλαβαίνεις, σου λέω ότι όλοι εσείς πριν πέσει, όχι εσύ συγκεκριμένα, οι υπόλοιπες φωνές που δεν τους ξέρω όλους με ονόματα και τώρα αρχίζουν και φυτεύουν ξανά. Λοιπόν, εμφανίστηκαν φέτος ξανά και 4 χρόνια δεν τους άκουγα και τους ξέρω από τις φωνές τους, έτσι. Okay, okay. Από τις φωνές τους τους καταλαβαίνω. Okay, okay. Ξεφυτρώνουν τώρα πάλι. Ωραία, ακούσα την άποψή σου, Γιώργο. Να είσαι καλά. Σαν, ξέρω εγώ, φιλοξενούμενοι, σαν, ξέρω εγώ, το ένα το άλλο. Να είσαι καλά, εντάξει, αυτό κάπως... Εντάξει, έτσι, να είσαι καλά. Πάντως, να ξέρεις, σήμερα, επειδή δεν άκουσες από την αρχή, με τον Άκη από μικρά παιδιά μεγαλώσαμε μαζί, δεν τον έφερα. Δεν κατηγορώ εγώ δεν κανένα, ούτε κανένα Λίμπερο. Άκη, τίποτα. Απλώς λέω μια διαπίστωση και ότι για να μην με κατηγορήσουν Αριανοί τώρα ότι βγαίνω και ξέρω εγώ και μπαίνω στα χωράφια σας, το λέω σαν γενικά. Ωραία. Ούτως ή άλλως έναν Αριανό τον παραδέχομαι και του βγάζω το καπέλο, έτσι. Δεν είναι ότι μίλησα όλων εναντίον. Ωραία Γιώργος, ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, να είσαι καλά. Καλό βράδυ να έχεις. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα ή το πάμε εσύ κατευθείαν. Πάμε στο διάλειμμα. Το αφήσουμε, ας το πάμε κατευθείαν. Σερή, όπως θέλεις. Πάμε διάλειμμα. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα. Κομψό είναι. Και πάλι μαζί. Τζουμπάι. Αγκομάνια. Τζουμπάι. Ποιοι είναι. Με τους θυμάμαι. Ζαφύρ. Ζαφύρ. Σναπ, ρε φίλε, ναι, και από την Power και το καθεστώ. Είχε η Ζαφύρ ένα συγκρότημα έτσι που λέγανε ένα τέτοιο παράξενο τραγούδι πάλι. Α, το Ινζαΐρ ήταν εκείνο, Ζαφύρ. Ναι, Ινζαΐρ, σωστά. Σε ποια αθλητική εκπομπή. Άμα σου πω το πέρασε για το Ινζαΐρ. Ναι. Μέχρι πριν 2-3 χρόνια πια ήταν μια αθλητική εκπομπή που το έπαιζε. Αθλητική εκπομπή, το έπαιζε το Ινζαΐρ. Ναι, Ινζαΐρ. Βέβαια, remix, όχι το αυθεντικό. Πλέον τα παλιά έχουν γίνει όλα remix για να...
Γιατί... Λοιπόν, 23, 10, 2, 87 και 3 οκτάρια. 69, 45, 2, 87 και 3 οκτάρια. Για 10 λεπτάκια ακόμα. Υπάρχει βέβαια και το... Το μάτς του Σαββάτου, είδες, μεταξύ Άρη και ΠΑΟΚ, αυτό που είπα χθες με τον Τάσο, δεν ξέρω αν έχεις εσύ διαφορετική άποψη, ότι εντάξει, σίγουρα δεν είναι πλέον το ντέρμπι που, που έκρινε τότε το πρωτάθλημα. Η έγκλη που υπήρχε παλιά. Ναι, αλλά πλέον δηλαδή έχουμε περάσει από το συν 10 στο πλην 10, δηλαδή στο συντελείως απαξίωση, διότι και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης είναι δύο ομάδες οι οποίες... Με κοινή ιστορία, διαφορετικά αποτελέσματα. Ναι, όχι, όχι. Προκαλούν, εντάξει, τι να μην το πούμε, προκαλούν ίκτο αυτή τη στιγμή η αγωνιστική του κατάσταση τα τελευταία χρόνια. Άσχετα τώρα αν ο Άρης και κάποιες εκλάψεις, το ίδιο και ο ΠΑΟΚ. Είναι φαντάσματα του παρελθόντος και οι δύο. Ο ΠΑΟΚ βέβαια βγήκε από το 99, αλλά και αυτός φαίνεται άπλωσε φέτος περισσότερο τα ποδάρια του από το πάπλωμα. Έχει προβλήματα οικονομικά. Ο Άρης παλεύει εκεί. Τα βερεσέδια να τα ξοφλήσει, τα ξοφλάει λίγο-λίγο, αλλά ο είναι Άρης, σε μια κατάσταση. Να το συζητάς, ναι, δηλαδή, μόνο ακούγεται. Αυτό που έλεγα χθες με τον Τάσο, ούτε καν δηλαδή, όχι να σχολιάσουμε. Δηλαδή, άμα σου πω ότι προχθές θυμήθηκα ότι παίζει Άρης ΠΑΟΚ το Σάββατο. Φαντάσου. Που άλλες φορές, δύο εβδομάδες, τρεις ήταν. Το συζήτηση για τα ραδιόφωνα και για όλη την πόλη τώρα μιλάμε. Ναι. Εντάξει. Σπαρές, πάντων. Σημεία των καιρών, ας ψαχτούν και οι δύο. Να βρουν ανθρώπους δυνατούς οικονομικά. Για να ξανάρθουν τα πράγματα και να το ξαναγουστάρουμε. Ειδικά για τον Άρη, εντάξει, για τον ΠΑΟΚ θα τα πούν οι ΠΑΟΞίδες και ο Τάσος αύριο. Ειδικά για τον Άρη, για τον μπασκετικό Άρη, γιατί ο ποδοσφαιρικός Άρης, επαναλαμβάνω, μπορεί να είναι μεγάλος. Ο μπασκετικός είναι τεράστιος. Είναι κατάντια να μην μπορεί να βρει έναν άνθρωπο, όχι Γιαννακόπουλο, όχι Αγγελόπουλο, έστω μία-δύο σκάλες κάτω από αυτούς. Είναι ανεπίτρεπτο, δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται. Και είναι μάλιστα. Και ένα ερώτημα αυτό και το ακούω πολλές φορές στους δημοσιογράφους των Αθηνών αυτό, οι οποίοι λένε πώς γίνεται αυτή η ομάδα με τόσο κόσμο που από πίσω να μην μπορεί να βρει είναι ένα... σημείο των καιρών, είναι όλο αυτό που περιβάλλει γενικά τη χώρα, ας πούμε, που δυσπιστούν ακόμα οι άνθρωποι να έρθουν να επενδύσουν, δεν ξέρω, ή θα έρθει να επενδύσει κάποιος που αποσκοπεί κάπου και δεν το είδαμε επένδυση, Ράκη. Δεν υπάρχει επένδυση ή αυτός που... δεν υπάρχει επένδυση, τι θα πει επένδυση, να βγάλει λεφτά από τον μπάσκετ, από το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να βγάλει. Όχι, όχι, να το... είναι ακριβώς σπορ. Ακριβώς σπορ. Το οποίο οι περισσότεροι, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, την ιστεροφημία τους κυνηγάνε και άνθρωποι πλούσιοι οι οποίοι. Δεν ξέρω αν υπάρχουν πλούσιοι Αργιανοί, ρε φίλε. Μόνο ένα πλούσιο Αργιανό. Δεν ενδιαφέρει έναν Αργιανό. Α, μην είναι. Ναι, δεν, μα δεν υπάρχουν και αυτοί από το σουλό. Δεν υπάρχουν και αυτοί. Ο Σαμολαδάς ήταν Αργιανός. Όχι, ρε φίλε, αλλά εντάξει. Ο Σαμολαδάς. Είναι περίπτωση Καρυπίδη. Την αγάπη στην ομάδα στη διάρκεια. Ναι, ο Σαμολαδάς, επαναλαμβάνω, ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή ο άνθρωπος. Ήταν ένας άνθρωπος που ήταν από την οικογένεια του Ηρακλή, έτσι. Ο οποίος άφησε έργο, δηλαδή και τίτλους πήρε ο Άρης και ο Μαδάρα έκανε εκείνες τις χρονιές που ήταν πρόεδρος και το Κόρατς πήραμε με αυτόν και ένας άνθρωπος ο οποίος το μνημονεύουμε παρότι δεν ήταν Αριανός, έτσι. Δυστυχώς ο Άρης δεν μπορεί να προσελκύσει αυτή τη στιγμή ούτε καν Σαμολαδά, εννοώ στο οικονομικό επίπεδο, έτσι. Δεν μπορεί ούτε τέτοιον άνθρωπο να φέρει. Έρχονται κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι μικρών οικονομικών δυνατοτήτων και προσπαθούν να συμμαζέψουν τα συμμάζεψα όπως αυτή τη στιγμή ο κύριος Γουλιέλμος. Τέλος πάντων. Πάμε στο φίλο όμως και σιγά σιγά να κάνουμε και, και την αποφώνηση, κύριε Θεοδόρου. Άκη μας, κύριε Θεοδόρου. Πάμε στο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα, να την κάνω εγώ την αποφώνηση. Ωραία, φίλε. Δύο στα δύο είπα οξύδες. Τι, για μου πεις για μπάσκετ, για pick and roll θα μου πεις. Τι να πεις, ό,τι γουστάρεις, ας πω. Για τριγωνική επίθεση, τι θα μου πεις. Με θα αναλύσω και στο χαρτί μου. Θες να κάνουμε και εκπομπή. Α, ξέρεις πρόβλημα. Και για τριγωνική επίθεση να πεις του Phil Jackson, για πες να μου, ρε φίλε. Φίλε, είναι UCLA, πας πολύ πίσω. Το πανεπιστήμιο του UCLA την έπαιζε. Αυτό με τον Τρέ για να το αναλύσεις. Και να του φύγουν τα αυτιά. Άμα του πεις pick and roll του Τρέγκη, μπορεί να μην τον έβρισε. τα αγγλικά του Τσίπρα ξέρει να είναι. Καθώς ήταν αυτό. Έλα, Θοδωρή, πάμε. Τι να πούμε, για τριγωνική επίθεση τώρα να σου πω ότι βασίζεται πάνω στο Σλίτζας Κάτ, θα το καταλάβεις. Θα το καταλάβεις. Δεν τελειώσαμε και προφήσεις, ρε φίλε. Καλά σου λέει, ρε. Lower έχουμε, όχι προφήσεις. Ούτε καν, εγώ τουριστικά αγγλικά ξέρω. Και you, me, goes. Ούτε lower, αγγλικά καμάκι έχουμε. Καμάκι, έτσι αυτό. Γαρδέλης, τα μάτια της Γαρδέλης. You, me, φίκι, φίκι, back. Με την κασέτα γυρνάτε κι εσείς. Και Βόγλης, Μίγδαλα, Στάσου Μίγδαλα. Έτσι, έτσι. Τι να κάνουμε.
Το ναι. μόνο τώρα, ακούστε τώρα πέραν τη πλάκα, ναι. επειδή τώρα 10-11 χρονών τότε εκείνες οι εποχές, τώρα μιλάμε 79-80 κάπου εκεί, 11 χρονών τόσο ήμουν. Ήταν, ξέρεις, μόλις ανοίγαν τα φροντιστήρια, τα πρώτα φροντιστήρια αγγλικών. Και τότε ναι. έκανες 6-7 χρόνια για να βγάλεις. Ναι, 7 χρόνια έκανες για να πάρεις το lowers. Ναι, 7η χρονιά έδινες. Εγώ πήγα 4-4,5 χρονιές. Πραγματικά είναι το μόνο, φίλε, που έχω μετανιώσει ζωή μου που δεν τελείωσα. Τα αγγλικά. Δεν σου κάνω πλάκα. Είναι το μόνο που έχω μετανιώσει. Εννοείται, έφερες μέχρι εκεί, έπρεπε να τελειώσει. Για ένα χρόνο, να μην. Ξέρεις τι μου λέει τώρα, άλλος, πάνε τώρα, μου λέει. Τώρα, φίλε, για τον Άρη διαβάζω και το πετάω. Δεν μπορώ να διαβάσω με τίποτα. Δηλαδή, κατάλαβες, κάτι που με ενδιαφέρει, το πετάω. Δεν μπορώ να διαβάσω. Με τίποτα. Κάθε πράγμα στον καιρό του, έτσι. Ναι, έτσι, έτσι όπως το λες. Παντός για το μπάσκετ που αναφέρατε γενικά ναι. είναι ένα άθλημα, καλά το είπατε, είναι ένα άθλημα πλέον σπορ πλουσίων, δηλαδή δεν βγάζει λεφτά σίγουρα ακόμα ναι. και την Ευρωλίγκα να πάρεις, η ομάδα που θα πάρει την Ευρωλίγκα έχει μπει μέσα 15 εκατομμύρια διάβαζα ας πούμε. Έτσι. Δηλαδή δεν βγαίνει ρε παιδιά, είναι το μπάσκετ πλέον αυτός που γουστάρει να κάψει τα λεφτά του ο πλούσιος, ναι. έχει το χόμπι του αυτό, αντί για να τα παίξει στο καζίνο να πάρει γιότ, ξέρω εγώ, θαλαμιγό, όπως θες, όπου θες βάλτο. Είναι ένα πλούσιο χόμπι, εκεί πέρα. Ένα χόμπι είναι ένα ακριβώς. Χόμπι. Ξέρεις όμως, 15 και 20 και 30 και 40 μπορεί να βάζει αυτός στη ΣΕΣΕΚΑ που είναι πόσοι επιχειρηματίες Ρώσοι. Το πήρε όμως τη Γυρολίγκα, το πήρε και η Μακάμπη πριν κάποια χρόνια, αν θυμάμαι, 3-4 χρόνια, με 6 εκατομμυρία και 7. Όχι, δεν είχε 7. Τι λέει, πόσο είχε. Παραπάνω. Πόσο είχε. Παραπάνω. Εκείνη η ομάδα. Όχι, φίλε. Πόσο είχε budget. 6, 7, 8, εκεί ήταν. Θυμάμαι που έλεγε για τεράστια διαφορά. Για τεράστια διαφορά. Καλά, εντάξει, είναι και μπάσκετ ομάδα. Θα μου πεις μία φορά, θα μου πεις μία φορά, εντάξει. Ναι. Κοίταξε τι γίνεται. Είναι, αυτές οι ομάδες έχουν μάθει στον πρωταθλητισμό, είναι αιώνια πρωταθλήτρια εκεί πέρα και έχει συνέχεια καλή ομάδα, καλούς παίκτες. Κάποια στιγμή, μέσα στους 9 πολύ καλούς παίκτες σε μια φουρνιά, παίρνεις και 2-3 ακριβούς Αμερικάνους κάτι και πας να κάνεις τον μπαμ, έτσι. Και μέσα στις συγκυρίες, σε νοκάουτ αγώνες, βγαίνεις. Φυσικά συμβαίνει γι' αυτό, αλλά από την άλλη βλέπεις οι Τούρκοι που δεν είχαν μπάσκετ. Πήραν τον Ομπράντοβιτς, χώσανε του κόσμου τα εκατομμύρια, ό,τι είχε κάνει τότε και ο Παναθηναϊκός με τον Αίμνη. Και του λένε πάρε λευκό την ομάδα, πάρε και μια λευκή επιταγή και γράφει όσο όποιο μπέκτη θες φέρτον. Όπερ και γένετο. Και έτσι λοιπόν έγιναν και αυτοί έτσι, ναι, πρέπει να κρατές δυνάμεις. Με αυτό δεν λέμε ότι πρέπει να πέσει χρήμα. Αλλιώς δεν γίνεται, Χαΐρη. Πώς θα γίνει. Κοίταξε, εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη είμαστε εμείς στο χωμάνα, αλλά από την άλλη είμαστε και μπασκετομάνα. Δηλαδή, άμα σου πω πόσοι παίκτες ας πούμε φύγανε από ΠΑΟ και Άρη τα τελευταία χρόνια, όλοι κατεβήκανε κάτω και δομήσαν ομάδες. Γενικά έχουμε ναι. παράδοση στον μπάσκετ. Ναι, αλλά αν θυμάσαι, διότι είσαι ηλικιακά νομίζω κοντά είμαστε, έτσι. Αν θυμάσαι επί αυτοκρατορίας του Άρη και ΠΑΟ, τον Άρη, το Άρης ΠΑΟ, γινόταν ακριβώς το αντίθετο, έτσι. Οι καλοί παίκτες των ναι. Αθηνών ήθελαν να έρθουν στον Άρη και στον ΠΑΟ. Άρα δεν είναι έτσι, θέμα μόνο. Είναι θέμα φυσικά χρημάτων, αλλά είναι και θέμα. Ποιος είναι στο προσκήνιο, ποιος έχει καλή ομάδα, έτσι. Τότε όταν είχαμε τώρα ανοίγει καλές... και μεγάλο θέμα, γιατί όσο υπήρχε το μπάσκετ, φίλε, στη Θεσσαλονίκη, όσο είχαμε το μπάσκετ, ήταν λαοφιλές το άθλημα. Εγώ θυμάμαι, έβλεπα με παιχνίδια με ένα σκηνάκι Παοξίδες Αριανή, μισή-μισή μέσα στο Αλεξάνδριο. Δεν άνοιγε ούτε μπύρα, όχι μύτη. Είχαμε την κόντρα μας, το οπαδικό μας, το γουστάραμε, αλλά γουστάραμε το παιχνίδι. Και όλο αυτό γινόταν, παιδιά, γιατί δεν υπήρχε βρωμιά. Δηλαδή, δεν έτρεχε ο Γκάλης τώρα να πει τον τέτοιον πιάσε το διαιτητή και να πιάσει έτσι. Ο Πρέλεβιτς τώρα να πει τον, το δικό μας πιάσε, να πιάσουμε τους διαιτητές, να κάνουμε βρωμιά, να δικαστήρια, αστυνομίες. Δεν υπήρχε, ρε παιδιά, αυτό. Ο καλύτερος θα κερδίσει και πιο τυχερός. Έτσι, έτσι, λίγο... Κατάλαβες. Όταν το πήραν οι κάτω, λοιπόν, το βρωμήσαν και όλα στο άθλημα. Όπως και το ποδόσφαιρο. Το βρωμήσαν τόσα χρόνια γιατί αυτοί έτσι είναι. Δεν έχουν μάθει να κερδίζουν μέσα στο γήπεδο. Εντάξει, κακοφάνηκε που από... είχαν έρθει εδώ πέρα, ξεκίνησε να πρωτεία εδώ πέρα στο μπάσκετ, ας πούμε, τους πείραξε. Ξέρεις πώς είναι τώρα. Οι πρωτεύουσες συνήθως και κυρίως στην Ελλάδα, ένας λόγος παραπάνω, λειτουργούν λίγο έτσι να τα θέλουν ελλαδικά τους. Δεν είναι, είναι παγκόσμιο το φαινόμενο αυτό. Αλλά στην Ελλάδα ένας λόγος παραπάνω, ξέρεις που κατσικατσικά. Δεν είναι παγκόσμιο. Άμα δείτε εσείς στην Ιταλία, η Γιουβέντους είναι στο Τωρίνο. Δεν είναι, ας πούμε, πρωτεύουσα ή κάτι να πεις. Και το παίρνει. Ναι, δηλαδή, ναι, τώρα ελάχιστα σε εξαιρέσει όμως. Η Ρώμη, είναι... η Ρώμη που λες, η Ρώμα έχει 3 πρωταθλήματα, έτσι. Μόνο 3 πρωταθλήματα. Έτσι είναι. Τέλος πάντων. Μιλάς για πέρα, στην Ελλάδα είναι αθηνοκεντρικό το σύστημα. Και να ήταν τουλάχιστον να δίδαν και έργο. Δηλαδή, να παίρνεις, εσύ πήρες Ολυμπιακή 20 πρωταθλήματα. Δηλαδή, αν έπαιρνες 15 και τα άλλα 5 στην κόψη του ξεραφείου, τα χάσεις και τα έπαιρνε κάποιος, θα σε πείραζε. Τι θα γινόταν, δεν ενδιαφέρεται δηλαδή. Κανένας αυτό... στην Ελλάδα για το προϊόν. Δεν είναι, μην τα λέμε συνέχεια. Κανένας δεν ενδιαφέρεται.
για το προϊόν. Δηλαδή για την ιστεροφημία που είπε. Δηλαδή ενδιαφέρεται για την πάρτι και την ομάδα. Έμεινε ρετινιά και βρωμιά. Οκ, Θόδωρε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά. Έγινε. Να σε καλά. Να σε καλά, λοιπόν, να είστε καλά, παιδιά. Καληνύχτα. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Και άγιο σου δεν με φταίλα. Ποιο με παίρνει, εσύ που με παίρνει και με απόκρυψε σε μεγάλο καρτούν. Τέλο πάντων. Λοιπόν. Να κλείσουμε, νομίζω. Να κλείσουμε, ναι, παρά ένα λεπτό είναι έτσι κι αλλιώς. Εγώ να πω του ευχαριστήσουμε που για το κάλεσμα σου, για την παρέα, πέρασα καλά. Όλοι το ίδιο θα τα πάρεις έξω, θα πάρεις έξω. Συγγνώμη. Όλοι σου καλώ να σε ευχαριστήσω, σε ευχαριστήσω. Κάνα 10 ευρώ, 20 ευρώ, τίποτα δεν βλέπω όμως. Ναι. Άμα σας άρεσα, παιδιά, δυστυχώς δεν θα με ξανακούσετε εδώ πέρα. Λέω εγώ τώρα. Αλλά μπορείτε όμως, μου επιτρέψετε να το πω. Σαββατοκύριακα 9 με 11 έτσι, το βράδυ. Εγώ να το πω γιατί δεν ξέρω, το λες χαμηλόφωνα. Σαββάτο Κυριακή 9 με 11 το βράδυ, Άκης Θεοδόρου στο. Στον Rock Radio 104 και 7 είναι τη Μαρία Θρασκέπαντα. Ναι, δηλαδή εδώ είμαστε 107 και 4, γι' αυτό κάθεσαι ανάποδα. Αναγραμματισμό. Αναρυθμητισμό, πώς το λέμε. Εδώ είναι 107 και 4, είσαι στο 104 και 7. Έτσι πρέπει. Γι' αυτό κάθεσαι ανάποδα. Έτσι, να σε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ, Ζάκο, ειλικρινά. Κάποια στιγμή ίσως στο μέλλον να το ξανακάνουμε. Ξέρω εγώ τι γιατί. Γιατί παίρνουμε καλά πράγματα μαζί. Why not. Ποτέ δεν λες ποτέ. Υγεία να υπάρχει. Και να, παιδιά, ειλικρινά. Μην, ας πούμε, σας παίρνει από κάτω. Στις ομάδες, δυστυχώς, έτσι πως γίνεται τα πράγματα στη ζωή, δεν είναι το πάνω, Ζάχο μου. Είναι άλλα πράγματα. Αλλά... Όταν ήσουν 20 χρονών δεν τα έλεγες. Αυτά είναι λίγο δύσκολο. Ναι, ακριβώς. Αλλά όμως όσοι μπορείτε τουλάχιστον, στηρίξτε, ναι, γιατί έτσι είναι από κούμπι και η ομάδα. Αυτά που λες είναι σωστά, αλλά έρχονται με την πάροδο του χρόνου. Θα αρχίσει το μυαλό να πείσει και να σκέφτεται έτσι, έτσι όπως το λες. Και εσύ και εγώ 20 χρονών και 17 και 18 τρέχαμε σαν τους χαζούς, σαν τους παλαβούς, σαν τους βλάκες. Παίζαμε και τέτοια. Όταν είσαι 20 χρονών δεν μπορείς να τα σκεφτείς αυτά. Πετάς στα σύννεφα και δεν τα σκέφτεσαι αυτά, κύριε Θεοδόρου. Όντως. Ήταν ένα κοινωνικό μήνυμα από τον Ζάχο Ντούλη. Yes. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο για τη συμμετοχή και την ακρόαση. Αύριο Ράδιο Μαρμίτα στις 10 η ώρα, όχι 8. Μόνο με 10... Τάσο Τρέγια όμως. Και εγώ εδώ θα είμαι. Και εσύ εδώ θα είσαι. Και εγώ εδώ θα είμαι και ο Τάσος εδώ θα είναι. Λοιπόν, 10 η ώρα αύριο, πρώτα ο Θεός, εδώ στο Λίμπερο 107,4. Να ευχαριστήσουμε φυσικά και τον Ιωάννη, τον Ζάτσι, για την οικοληψία, για την πολύτιμη. Χωρίς αυτό δεν μπορούσαμε να είμαστε στον αέρα. Συνεισφορά, έτσι στην εκπομπή. Πάντα ο οικολήψης είναι μεγάλο μέρος της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107 και 4. Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος. Δεν ξέρω, Νίκος, αν θέλει να πει και το ατύχημα που είχε. Σε εισαγωγικά ατύχημα. Ο άνθρωπος έμεινε. Θα το πω εγώ, δεν πειράζει. Θα κάνανε εκπομπή από άλλο. Ναι, έμεινε ο άνθρωπος μέσα στο ασανσέρ. Μία ώρα ο καημένος. Εντάξει, τον απεγκλωβίσανε εδώ πέρα. Μετά πολλά, ακολουθεί η εκπομπή Παλαντέρ μέχρι τις 12. Σας κρατήσουν καλή συντροφιά. Από μένα, καλά. Τον Άκη Θεοδόρου, τον Γιάννη, καλό βράδυ να έχετε. Γεια σας.